Ξέρω ότι παρότι έχουν περάσει περίπου 35 χρόνια, μπορεί και λίγα παραπάνω. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω ακριβώς. Από την ώρα που έχει ξεκινήσει να βλέπει μπάλα, παραμένει ένα μικρό παιδί στην ψυχούλα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 35? Ναι. Και λίγο παραπάνω, ίσως. Ναι. Λοιπόν, επειδή παραμένει ένα μικρό παιδί στην ψυχή. Ναι. Και σε είδα πριν πόσο έκανε τη χαμένη ευκαιρία τη Λίβερπουλ και πόσο ωραία και γλυκά πανηγυρίζει τώρα στον γκολ στο 7. Θέλω να σου πω από την καρδούλα μου. Ναι. Μακάρι να ξεκινούσε με 3-0 το παιχνίδι. Ναι. Για να ζήσω στα αθώα ματάκια σου αυτή την πίστη ότι μπορεί αυτό το παιχνίδι να γυρίσει. Ρε παιδί, δεν είναι πίστη. Ξέρεις, πρέπει τώρα, να είναι, είναι πίστη. Αλλιώς δεν είναι μπάλα. Είναι η τρέλα, δεν πίστη είναι πίστη. Θέλω. Τώρα, είναι, αυτό είναι τρέλα τώρα. Πέρσι το πίστευε με τη Ρώμα. Αν δεν είχε γίνει πέρυσι με τη Ρώμα, θα το πίστευα λίγο παραπάνω. Ακριβώς επειδή έγινε πέρυσι με τη Ρώμα, ξέρεις, είναι και ψηλιασμένοι άλλοι. Αλλά ένα γρήγορο γκολ μας δίνει παιχνίδι. Α, ένα δούμε. Όχι, να το βάζει ότι Ντιβό Ορίγκη, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί ένα τίτλο: ο Ορίγκη στέλνει τη Λίβερπουλ στο τελικό τη Champions League. Μπορεί να το φανταστεί. Το σουτ που πήρε ο Τερ Στέγεν το έκανε ο Χέντερσον. Και πήρε το rebound του Ορίγκη. Θέλω να πω, θα μπορούσα χειρότερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή να πανηγυρίζει τον κόλπο του Χέντερσον. Μεγάλο αρχηγό Μπαρσελόνα 4-0 από τέσσερι τίτλου. Τέταρτο γκολ του Χέντερσον στο 25, τρομερά πράγματα. Έχουμε παιχνίδι, αυτό είναι το θέμα. Όμως σου λέω, δεν είναι απλό, είναι παραμένει πάρα πολύ δύσκολο, παραμένει βουνό, αλλά τουλάχιστον έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι από την άποψη ότι έκανε λίγο που λένε το 1-0 στο 7, έστω και χωρίς Φιρμίνο, χωρίς Αλά, χωρίς Κεϊτά. Με Φαντάικ όμως. Με Φαντάικ, ναι. Λοιπόν, αυτό. Να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει. Να δούμε παιχνίδι. Ναι, μωρέ, εντάξει, να δούμε. Να δούμε. Λοιπόν, οι άλλοι είναι γνωστοί, έτσι. Μίλνερ, Φαμπίνιο, Χέντερσον. Και μπροστά, ο Ρίγκη, Μανέ, μάνα μου. Και Σακίρι. Ναι. Μια χαρά είναι, δεν είναι κακή. Εντάξει. Βγήκε ο Τερ Στέγεν τώρα σε μια. Θα τρελαθώ. Εντάξει, εσύ το πιστεύει. Πρέπει να είσαι και λίγο Λίβερ που λέγεται πέρα. Πρέπει να το πιστεύει. Όπως και όντως η Μπαρσελόνα, αν δεν είχε πάθει το περσινό, ναι, κάπου θα την πάταγε μέσα σε όλα αυτά. Κάπου θα την πάταγε. Τέλος πάντων. Έφαγε την ξανάστροφη την περσινή, ναι, που δεν υπάρχει και δεν νομίζω να την ξαναπατήσει. Δεν νομίζω. You never know δηλαδή, αλλά δεν νομίζω να την ξαναπατήσει. You never know alone. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, έχει κατέβει κανονικά, ξέρεις, με την κανονική της ομάδα. Δεν έχει αφήσει εννοώ κανέναν, ξέρεις, για ξεκούραση. Καλά, δεν αφήνει τώρα ξεκούραση με τελικό. Τώρα τι ξεκούραση. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα που μπορούσα να πει ότι okay, δεν παίζει, ξέρω εγώ, ο Λέγκλε, παίζει ο Ιμτιτί. Εντάξει, κανονική 11 θα ήταν και με τον Ιμτιτί, δεν θα ήταν. Θα μπορούσε να κάνει δύο αλλαγούλες. Να παίξει ο Σεμέδο, ξέρω εγώ, αντί για το Σέρζι Ρομπέρτο. Ναι. Π.χ. Απλά πράγματα. Βάζει την καλή του 11. Να έχουμε μια πτώση του Μανέ με στην περιοχή. Να το δούμε σε replay αν υπάρχει κάτι. Όχι, τίποτα. Νομίζω τίποτα. Εντάξει. Όχι. Ναι, το είδαμε και. Εντάξει. Όχι. I don't think so. Ναι. Έτσι. Αν μου επιτρέπεις. Ναι. Δηλαδή. Ντιβό Κορίγκη, ρε φίλε. Ντιβό Κορίγκη. Υπάρχει εξωπραγματική πρόταση της Φενέρια Φορτούνη. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι πραγματική. Διάβασα ότι έχουν έρθει οι Φενερέοι εδώ για. Γενικώς οι Τούρκοι δεν είναι πια πολλές εξωπραγματικές προτάσεις, ναι, αυτόν τον καιρό. Θέλω να θυμίσω σε όσους ακούνε και απλώς ασχολούνται έτσι επιδερμικά με το θέμα μεταγραφές, επικαιρότητα κτλ. Θυμίζω ότι το τουρκικό πρωτάθλημα βρίσκεται στη χειρότερη κατάστασή του της τελευταίας 15ετίας. Οικονομικά οι ομάδες είναι σε τραγική κατάσταση. Και βασικά ξεφορτώνονται συμβόλαια. Δεν φορτώνουν συμβόλαια. Ναι, είναι κακή η τουρκική οικονομία. Έχουμε την υποτίμηση της τουρκικής λύρας. Να. Γενικά δεν είναι καλή η κατάσταση. Και όλο αυτό. Οπότε έχει... πιθανώς δεν λέω ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να έρθουν να το φορτούν, αλλά το σχέδιο μπορεί να είναι τύπου ότι παιδιά για να πρόφερ πρέπει να διώξουμε 4, ας πούμε. Ναι. Και ότι γενικώς οι παίχτες και οι παίχτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί
εκεί που πηγαίνουν στην Τουρκία, τι πας να σε τι θα πληρώνονται, σε τι νόμισμα. Καλά, σε πληρώνουν, θα πληρώνονται σε δολάριο, σε ευρώ. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν το έτσι, γιατί στη Ρωσία αυτό ήταν ένα θέμα, θυμάσαι. Πληρωνόντουσαν σε δολάρια. Οι ξένοι παίχτες που πήγαν στη Ρωσία για να πάνε, πληρώνονταν σε δολάρια. Ο Μανολάς δεν πήγε για αυτό το λόγο, π.χ. Ναι, αυτοί που πήγαν πληρώθηκαν σε δολάρια. Καλά, ο Μανολάς δεν πήγε και για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους, θα πω, αυτό ήταν ένα λόγο σημαντικό. Ναι. Και υπήρξαν παίχτες που κάποιοι το δέχτηκαν και εγκλωβίστηκαν σε αυτή την ιστορία. Όχι, νομίζω ότι οι μανατζαρέοι τους δεν έχουν το νου τους, δηλαδή δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ρισκάρουν τα χρήματα, γιατί είναι και τα χρήματα τα δικά τους. Καλά, μανατζαρέων, θέλω να πω. Δουλεύει αυτό το πράγμα αμφίδρομα. Εννοείται. Λοιπόν. Ήθελα να αγιάσω σήμερα. Ξέρεις ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που ξέρεις αυτό για όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι ξυπνάς κάθε πρωί με αυτή την ελπίδα, δηλαδή, και δεν τα καταφέρνεις ποτέ. Δηλαδή, να αγιάσω. Ναι. Προσπαθώ να αγιάσω, ναι. Για πες. Ξέρεις ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε αυτά για όλα η αστυνομία και η μπάτση και αυτά. Έχω μια, ξέρεις, πολύ μετριοπαθή, ας πούμε, άποψη. Αλλά εσύ, να τους φαίνονται πολλά τα 120 και 120 προσκλήσεις που θα πάρουν οι ομάδες. Δηλαδή. Λες εντάξει, ας πούμε, 600 τη ΕΠΟ, 100 σε κάθε ομάδα για να πάνε οικογένειες και τίποτα, και 120 προσκλήσεις σε κάθε ομάδα. 1040 φτάσαμε. Και λες τώρα, λέει αστυνομία, πολλά είναι, παιδιά, κόψτε ψαλίδι. Και λες, ρε Ελλάς, ρε ελληνική αστυνομία. Αλήθεια τώρα. Μιλάμε για την ελληνική αστυνομία που πριν από 3 μήνες είχε εγγυηθεί για 15.000, έτσι. Θυμίζω. Όχι τσου. Όχι, θυμίζω. Το τσου είναι γιατί πολλά είναι. Πολλά είναι. Αλήθεια τώρα, δηλαδή αυτό που έχει να πει η ελληνική αστυνομία είναι ότι παιδιά 1040 πολλά είναι για τελικό κυπέλου σε ένα γήπεδο που χωράει, ας πούμε, 65, που πριν από 4-5 χρόνια έγινε με 23.000 παοκτζίδες και 20.000 παναθηναϊκούς. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ποια ήταν η πρότασή της. Γιατί έχει και νόημα να το πούμε αριθμητικά. Αριθμητικά, αυτό που ζήτησε, βγάλετε σε 100 και 100 στις ομάδες, σας βγάλουμε έξω γιατί αυτές δεν συζητήθηκαν ποτέ, θα ήταν 100 και 100. Για φίλους, συγγενείς, αδερφούς κτλ. Μιλάμε τώρα για τις 840, έτσι, δηλαδή τις 600 ΣΕΠΟ, 120 και 120. Η αστυνομία είπε, λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Πολλά. Θα δώσουμε 60 στη μία ομάδα, 60 στην άλλη και 150 στην ΕΠΟ. Δηλαδή, σύνολο 270 για 840. Δεν ήταν ότι είπε να μείνει 840, να είναι, ξέρω, 700, 600. Είπε όχι, να μείνει 840, να είναι 270. Ναι. Έτσι, παραλίγο να σοφαρίσει τώρα ο Μέση. Ναι. Το έβγαλε ο Μπέκερ. Λοιπόν, χωρίς να καταλάβω για ποιο λόγο ακριβώς. Δηλαδή, τελικά κοπήκανε κάποιες από τις ΕΠΟ. Δηλαδή η ΕΠΟ πιθανώς να μην ήταν σε 600, να ήταν εξωγώ σε 700. Ναι. Και να πήγε σε 600. Έστω γιατί 1040 άτομα δεν πρέπει πάλι να φέρουμε κόσμο. Δεν πρέπει να απασχολήσουμε την υπηρεσία. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό για 1040 άτομα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Η υπηρεσία. Δεν πρέπει να βγάλουμε εμείς υπηρεσίες. Να βγάλετε υπηρεσίες. Αν είχε 23.000 ή 20.000, τι υπηρεσίες θα βγάζατε. Θα είχαμε θέματα. Ναι. Οκ. Okay. Θα είχαμε θέματα τότε. Εντάξει. Ομολογώ. Είναι που είναι αστείο ρε παιδί μου αυτό το 1040. Ναι. Είναι αστείο. Είναι αστείο, δηλαδή δεν πάω από κάτι διαφορετική λέξη. Είναι αστείο, αστείο. Είναι αστείο. Εντάξει. Είναι αστείο. Το να λέμε, ας πούμε, παιδιά, όχι 120, 60 και 60 και όχι, ξέρω εγώ, 600 άλλα 200, είναι γελίο. Μετά πάβει να είναι αστείο, γίνεται γελίο. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, εγώ θα δώσω μισό πόντο στην αστυνομία. Ξέρεις γιατί. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλος τσακωμός για το. Από τις 120 και 120, πού θα κάτσει ο καθένας. Ναι. Γιατί είχαμε και αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ποιος θα έχει την καλτσά τη θύρα. Δεν υπάρχει καλτσά τη θύρα. Καλτσά τη θύρα είναι η ΕΠΟ. Είναι οι προσκλήσεις. Κέντρο, σέντρα, φιλέτο. Σωστά. Τελικά θα πάρει η μεν στην 23 και η δε στην 31. Ναι. Κάπως εκεί τσακωθήκανε. Ποιος θα είναι σε ποια και δεν ξέρω τι. Οπότε σου λέει, μπορεί εκεί η αστυνομία να πει, ρε παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να χωρίσετε δύο γαϊδάρων άχυρα. Ναι. Τώρα δεν μας παρατάτε. Δηλαδή έτσι όπως το πάτε, λέω τώρα πώς είναι. Αν ήταν 60 50, και 60, πάλι θα ήταν το ίδιο πράγμα που θα κάτσουν 60 και 60. Βεβαίως. Άρα τι συζητάμε. Αλλά σου λέει η υπηρεσία όμως θα στέλνει λιγότερους εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχουμε ευκαιρία για την Βαρσελόνα. Ω, τι χάσανε. Κάτι 3-1, α πούμε, μέσα στην περιοχή απέναντι από τον Άλισον. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, και η Μπαρτζέλα θα βρει χώρους και η Λίβερπουλ τώρα με τη φόρα που έχει πάρει από το πρώτο γκολ θα κοιτάξει να μήπως πετύχει ένα δεύτερο. Θα είναι ανοιχτό το παιχνίδι τώρα. Θα
Θα δούμε τις περιπτώσεις με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει χώρους πολλούς. Ξέρετε, σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκουρεμένο και πολύ ανοιχτό πράσινο χορτάρι του Άνφιλ. Ναι. Αυτές οι φανέλες, δηλαδή, οι παίκτες που αυτές που μοιάζουν σαν μικρή γυρίνη. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Είναι λίγο σαν εσείς μικρά βατραχάκια, γυρνάκια τα οποία ξεσχορπηδάνε. Ναι, δεν μπορούν να φορέσουν τις άλλες εμφανίσεις αυτές που είναι κόκκινη της Λίβερπουλ. Ναι, όχι, δεν μπορούν. Όχι, λέω, γιατί επιλέξαν αυτή για δεύτερη. Δεν να κάνουμε. Εντάξει, τόσες εμφανίσεις. Υπάρχει και εκείνη η Φενιστινλή, θυμίζω. Πάντα. Για θέλω να πω ότι εκεί που νομίζεις τα πράγματα είναι άσχημα, φαίνεται στο μυαλό σου τη συσκευασία της Φενιστήλ που φόραγε κάποτε. Μωρέ, κίτρινες! Μια χαρά! Μια χαρά! Ξεχωρίζουν και στο σκοτάδι, να μην μας τρακάρει καν αυτοκίνητο. Μια αρέσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε στο 17ο λεπτό. Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα 1-0 με τον γκολ του Ορίγκη από το 7. Το 7, 7 νομίζω. Ναι. Ήτανε. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Με την έννοια ότι και η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω και έχουν δημιουργηθεί και ευκαιρίες. Δηλαδή και η Λίβερπουλ έχει κάνει ευκαιρία και η Μπαρτσελόνα έχει κάνει ευκαιρία. Και γενικώς, τώρα ας πούμε, βγαίνει η Μπαρτσελόνα 3-2. Το βγάλε ο Άλισον. Το βγάλε ο Άλισον. Πάλι δεύτερη ευκαιρία, δεύτερο σουτ που βγάζει ο Άλισον. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Σέντρα από αριστερά. Αν έμπαινε, μάνα μου. Αν έμπαινε. Το 13ο σπάνω. Ωραία, θα είναι. Δείχνει over το μάτς, να το πούμε έτσι. Ναι. Ακουτίνιο, εσύ ήσουν, ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ. Γιατί ποιος έκανε τόσο κακό πλασέ από εκεί, αγόρι μου. Ποιος ήταν, συγγνώμη, Ακουτίνιο. Έλα μου, εντάξει. Δεν ήταν ο Σουάρες. Εντάξει, δεν θα είχαμε το ίδιο πλασέ. Τώρα όσο να είναι, λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Δεν έχουμε τώρα να πούμε πολλά να πεις για το Κουτίνο. Τα πλασέ του Κουτίνο δεν είναι άσχημα. Εντάξει, δεν είναι και Σουάρες όμως. Και λογικό είναι να μην είναι Σουάρες. Λοιπόν, σούτ εδώ του Μέση, η μπάλα ξυρίζει το αριστερό δοκάρι του Άλισον. Έτσι. Λοιπόν, και μια που είμαστε έτσι σε γιούχου, ξέρω τσαμπιουλικά, νέα μεγάλων ομάδων κτλ. Πολ Πογκμπά πιέζει να φύγει από την ομάδα σύμφωνα με το ESPN, έτσι. Πιέζει με μόλις 120 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμος, λέγεται. Ποιος τα ορίζει αυτά τα λεφτά? United, προφανώς. Ναι. Γιατί η αγορά αποκλείεται να τα ορίζει 120 για το Πογκμπά. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αποκλείεται να τα ορίζει. Πόσα έχει πάει, 105? Ναι. Ναι. Δεν πάει παραπάνω από αυτά που πήγε. Γιατί δεν μπορεί να πάει αυτό. Γιατί δεν πάει παραπάνω. Για ένα παίχτη που έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο και οψιόν ανανέωση για ακόμα ένα. Αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, ενώ των υπόλοιπων ανθρώπων. Αλήθεια, είναι δικό τους. Βεβαίως. Δηλαδή με τις χρονιές που έχει κάνει στη United, από πού ξέρει να έχει ανεβάσει την αξία του. Ρε παιδί μου, ενώ ότι δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά φαντάζομαι ότι με κάποιους πολύ κορφαίους ποδοσφαιριστάς μπορεί να συμβαίνει. Με κάποιους πολύ κορφαίους, ναι. Ενώ μπορεί να ρωτήσει τον Πολ Πογκμπά, πόσο εκτιμά τον εαυτό σου. Και να είπε 120 εκατομμύρια και βλέπουμε. Ναι. 120 και πάρε δικά σου. Βλέπουμε. Και πάρε δικά σου και ντούκου και σ' ακούω. Βλέπουμε και λέμε ότι είναι λιγότερα από όσα πήγε σίγουρα. Κανονικά. Ναι. Κανονικά, ναι. Κανονικά, ναι. Αλλά εντάξει, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Τι να σου πω τώρα. Αν βρεθεί κάποιος να τα δώσει. Είναι δώσε. Ανάγκη αυτού που πουλάει και ανάγκη αυτού που θέλει να αγοράσει. Είναι, που ορίζει τις τιμές. Δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και το κάνει τώρα αυτό ο Ραϊόλα, σου θυμίζω, διότι υποτίθεται ότι είναι, πώς το λένε, πρώτος στη λίστα της Ρεάλ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ούτε πράγμα, εγώ το δεν πιστεύω. Μπορώ να το πιστέψω, ούτε δεν μου φαίνεται πολύ χαζό. Ναι. Και επειδή είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν μέσα, μου φαίνεται πολύ σανοπολείο, ναι, η ιστορία αυτή. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι δάχτυλο Ραϊόλα, δηλαδή τα δημοσιεύματα και αυτά. Ξέρετε, δεν βγαίνουν και από κοιλιά ακριβώς. Κάποιος λίγο κάπου διαχετεύει. Ναι. Εντάξει, να πω, αν είναι αστείο το site, είναι κοιλιά, αλλά ESPN νομίζω ότι κάπου υπάρχει δάχτυλο από πίσω. Το να λες, ρε παιδί μου, ότι ο Πογκμπά είναι ίσως μέσα με τα γραφικού στόχου Ρεάλ, ίσως ανάμεσα σε άλλες 10 ομάδες. Άντε, πες πάει. Το ότι είναι τώρα ο Πογκμπά πρώτος τώρα στη λίστα του Ζιντάν, σοβαρευτείτε λίγο τώρα. Για τον Ζιντάν μιλάμε. Ναι. Είναι ποτέ ο δυνατό Ζιντάν να πει ότι ο παίκτη που του λείπει από τη Ρεάλ είναι ο Πογκμπά. Δηλαδή, αν ρωτάς εμένα, όχι. Αλλά δεν συζήτησαμε καθόλου για το γεγονός ότι η Ρεάλ πήρε το πουλένσο από την Άιντραχτ. Το πήρε. Το πήρε, ναι. Τον είδες με ρεαλόσημο. Το πήρε. Ανακοινώθηκε. Έκλεισε τον deal. Τον είδες με ρεαλόσημο. Είσαι σίγουρος? Γιατί ο ίδιος είπε ότι δεν ήθελε να πάει και στη Ρεάλ. Ήταν και πολύ συγκεκριμένος. Όχι. Είπε ότι δεν ήθελε να πάει σε καμία μεγάλη ομάδα. Α, okay.
Εγώ διάβασα από. Και εγώ το διάβασα από με 60. Ότι, ναι, ναι. Το διάβασα, διάβασα η ρήτρα είναι 60. Το διάβασα, και ναι, ναι. Εγώ, το διάβασα και εγώ. Αλλά διάβασα και, και δηλώσει του Γιώβιτ που είπε ότι νομίζω ακόμα δεν είμαι έτοιμο. Ότι με τιμά το ενδιαφέρον, Real Barcelona κτλ. Ότι νομίζω πρέπει να πάω ακόμα σε μια άλλη ομάδα πριν πάω εκεί. Τον είδα πολύ σοβαρό και μετρημένο. Ίσως να βεβαίως, αν κάποιο πληρώσει τη ρήτρα ναι. Και το δίκιο, ξέρεις, μετά ξέρει, σου παίρνουν λίγο και τα μυαλά. Ίσως να μίλησε και με τον Ζιντάν, ίσως να μίλησε και με ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον Ζιντάν και να του είπαν ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να τον δουλέψει, να τον βελτιώσει. Να σου μιλάει ο Ζιντάν, τρέμουν τα πόδια σου τώρα, Άνης ο Γιώβιτς. Ναι. Τρέμουν τα πόδια σου. Και καταλαβαίνω πώς ο Ζιντάν από μόνος του μπορεί να πείσει έναν ποδοσφαιριστή, ξέρεις, να πάει στη Ρεάλ. Ναι. Ο Ζιντάν συγκεκριμένα, έτσι, και άνθρωποι τύπου Ζιντάν. Γιατί ρε Χέντερσον εσύ πάντα σε φάση μέσα τώρα. Έγινε μια ευκαιρία, ένα σου το οποίο κοντραρίστηκε. Και δεν... Περισσότερο προβολή, προβολή θα την έλεγα, ναι. Αλλά ήταν ο μεγάλος αρχηγός. Όχι, το μεγάλο πικέ ναι, με την κεφάλα. Ναι. Α, μέσα σε όλες τις φάσεις ο εμβληματικός αρχηγός. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε για τον Γιώβιτς λοιπόν. Ναι. Αυτό έγραφαν οι Ισπανοί. Ότι... Θέλω να πω ότι για παίκτες ναι, τύπου Γιώβιτς, πιθανότατα το πιο σημαντικό... η, πώς να σου πω, η παρέμβαση κλειδί για την πραγματοποίηση ή με τις μεταγραφές να είναι ο Ζιντάν. Ναι. Περίπτωση αυτή. Σου λέει ναι, δεν θέλω να φύγω. Ναι, μικρό. Σου λέει εντάξει, έλα από εδώ, θέλω να σε δει λίγο Ζιντάν. Ναι. Θέλω να τα πείτε. Είναι, είναι κάπως αλλιώς τώρα, πώς το κάνω. Είναι αλλιώς και είναι πιο εύκολο για να δούμε εδώ τη Λίβερπουλ από αριστερά. Έρμανε. Ναι, δεύτερη ευκαιρία. Δεν παίρνουν. Εντάξει, αλλά έτσι δεν που πάει τα καραβολίδα. Κάνουν, και ο κόσμος, καραβολίδα, δεν ξέρει πότε τι γίνεται. Θέλω να σου πω ότι είναι πιο, φαίνεται πιο εύκολο ή πιο βατό να παίξει ο Γιώβιτς στη Ρεάλ βασικός παρά στην Μπαρτσελόνα. Για πες, για εξήγησε το λίγο αυτό. Για, μ' αρέσει. Χιλιάδες λόγους. Καταρχάς γιατί ο Μπέιλ θα πάει στην Τότεναμ. Ξεκινάμε από εκεί. Οπότε θα αδειάσει. Ο Μπέιλ δεν είναι βασικός, τι σε νοιάζει. Σου λέω τώρα. Ο Μπέιλ δεν ο Μπενζεμά πιθανότατα θα φύγει. Γιατί, μα πάει Μπενζεμά. Γιατί έκανε την κορυφαία χρονιά της καριέρας και πάει κάπου αλλού. Δηλαδή δεν πάει παραπάνω. Στην καλύτερη κατάστασή του. Θα φύγει ο σπουδαίος τώρα, σοβαρολογής, ο οποίος επανένωσε τους δεσμούς αγάπης με τους φίλους των Μερέγκες. Τώρα θα σηκωθεί να φύγει. Ο Μπενζεμά θα φύγει. Θα φύγει ο Μπενζεμά. Όχι, ρε, δεν φεύγει. Θα φύγει ο Μπενζεμά. Πού να πάει ο Μπενζεμά. Βρε, θα φύγει ο Μπενζεμά, όπω σου λέω. Θα έρθει κάποιο άλλο. Ρε, έχει ένα δύο χρόνια συμβόλαιο ο Μπενζεμά. Πού θα πάει. Θα φύγει ο Μπενζεμά. Θα φύγει ο Μπενζεμά, θα φύγει ο... για κάπου αλλού ο Χάμες που θα γυρίσει από την Μπάγκεν. Θα φύγει ο Κόβατσιτς, λέω ότι θα φύγει ο Μάνι Μάνι. Έχει πει και ο Κρός ότι μπορεί να φύγει. 30 γκολ ο Μπενζεμά φέτος. Ναι, εντάξει, μπράβο του. Καλά. Λοιπόν, έχει πει και ο Κρός ότι μάλλον ήρθε να φύγει. Με αυτά τα λεφτούδάκια όλα θα πάρθει επιθετικός. Ο Κρός να φύγει να πάει πού? Θέλει να φύγει τώρα, δεν ξέρω. Έχει πει ότι θέλει να φύγει. Οκ, okay, ναι, να πάει πού? Να πάει κάπου αλλού. Εκεί που θα δώσουν λεφτά, ξέρω εγώ. Στην Παρή, δεν ξέρω που θα πάει ο Κρός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το λέω στην τύχη. Ωραία το πες. Ναι. Κρίμα βέβαια, αλλά. Εντάξει. Κρίμα. 29 είναι. Πάει κάπου αλλού. Γιατί να φύγει, γιατί δεν τον γουστάρουν. Βαρέθηκε. Τον γουστάρουν. Σου λέει τόσα χρόνια εδώ, αυτό πάμε για κάπου αλλού. Και ο Βάραν το ίδιο έχει πει. Κάπου αλλού. Εντάξει, τι να σου πω, οκ. Okay. Εντάξει, Εσύ λες να πάει στην Παρή. Λέω, ρε παιδί μου, δεν λέω να πάω στην Παρή, λέω ότι είναι ένας πιθανός προορισμός. Η Παρή, θυμίζω ότι σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, μπορεί να συζητάει διάφορα πράγματα, αλλά υπάρχουν... Σύμφωνα με τους Γάλλους, 4 παίκτες που δεν πολλούνται. Ναι. Ο Εμπαπέ. Τέλος. Ο Εμπαπέ. Ο Καβάνι. Όχι. Όχι. Ο Βεράτη. Ο Βεράτη, σωστά. Ο Μαρκίνιο. Σωστά. Ναι, Μαρκίνιο. Ποιος είναι ο τέταρτος. Ποιος είναι ο τέταρτος. Ποιος είναι ο τέταρτος. Μικρός Πιερότος. Α, ξέχασα τον Κορφέο, συγγνώμη. Καλά, εντάξει. Οκ. Από την άλλη, η Παρή είναι αλήθεια ότι είναι σε δυνατή διαπραγματευτική θέση. Για τους περισσότερους από αυτούς ότι έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Ενώ έχουν μακόχρονα. Δηλαδή, ο Βεράτη και ο Μαρκίνιος έχουν συμβόλαιο μέχρι το 22. Και δεν έχουν ρήτρες. Ναι, δεν έχουν ρήτρες. Ο Νεϊμάρ, νομίζω, επίσης μέχρι το 22. Αν όχι, μέχρι το 21 σίγουρα.
Και ο Εμπαπέ επίσης έχει πολύ μεγάλη δίκη. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά, οπότε δεν έχει και κανένα λόγο να μπει σε τέτοια λογική. Είναι τα πιο δυνατά περιουσιακά στοιχεία. Μόνο, πώς το λένε, μόνο φάση αυτή που λέγαμε να φύγει πια, να φύγουν οι Καταριανοί από την Παρή, θα έφερνε, ξέρεις, τέτοιου τύπου αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ναι. Αλλιώς όχι. Αλλιώς όχι. Και η Παρή, όπως ξέρεις, εντάξει, πολλές ομάδες θα θέλανε τον Βεράτη και όλους αυτούς, αλλά αν η Παρή να ζητά 200, 250 και 300 εκατομμύρια, γιατί να τα δώσεις κιόλας σε τελική ανάλυση. Απ' την άλλη μεριά, γιατί να μην ζητήσει τόσα η Παρή. Θέλω να πω. Όχι, αυτό θα τα ζητήσει. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, να μην τα ζητήσει. Επειδή έχουν λεφτά, ούτως ή άλλως θα μπορέσει και να πατσίσει και financial fair play και όλα να τακτοποιήσει, ναι, να, ναι, κάνει μια χαρά. Δεν θέλει να πουλήσει εκείνη, ο άλλος θέλει να αγοράσει. Αυτό είναι το θέμα. Όπως ξέρω εγώ, πήγε και τάσκασε για τον Εμπαπέ και ζήτησε η Μονακό, σου λέει πέσω 180 να φύγουν. Mm. Είναι αυτό που λέμε, μα στέλνει τον Εμπαπέ, καλά, αλλά πέσω 180 για να φύγουν. Και άλλοι δεν φύγανε και τα δώσανε. Να. Μια χαρά. Είπαμε, τις τιμές ορίζει η ανάγκη αυτού που θέλει να αγοράσει και η ανάγκη αυτού που θέλει να πουλήσει, διαφορετικές ανάγκες ωστόσο, έτσι. Αυτές δηλαδή τώρα εσύ το Γιώβιτς, συγγνώμη τώρα θέλω να μου το εξηγήσω. Ναι. Το τρέπεις, δηλαδή τη center force στη Ρεάλ. Νομίζω πλάγιο επιθετικό το βλέπω περισσότερο. Μάλλον. Ναι, ναι. Μάλλον. Το βλέπω για την τριάδα, ας πούμε, μπροστά. Όπως τον έχω δει τουλάχιστον, όπως τον είδαμε στο Europa, γιατί στο Europa τον είδαμε με την Άιντραχτ. Δεν είχα εικόνα το από Bundesliga, μιλώ και ψέματα. Ναι. Δεν ξέρω, μεγάλο στοίχημα. Μεγάλο στοίχημα. Είναι αυτό που λες, να πας και από τώρα Ρεάλ και Μπαρσελόνα, πού θα πας μετά, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, θα πεις, μπορεί να πάει και να κάτσει κιόλας. Ναι. Γιατί όχι. Έτσι μπορεί να μείνει καιρό. Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, στο Λίβερπουλ Μπαρσελόνα εξακολουθούν να δημιουργούνται γενικώ ευκαιρίες, γίνονται φάσεις. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πολύ χορταστικό για όλους εσάς που το παρακολουθείτε. Είμαστε στο ημίωρο. Παραμένει το 1-0 για την. 21ο λεπτό για την ακρίβεια. Παραμένει το 1-0 για τη Λίβερπουλ με τον γκολ του Ορίγκη από το 7. Ψάχνει γκολ η Λίβερπουλ, ψάχνει γκολ και η Μπαρσελόνα. Με τη σειρά της. Η ώρα είναι 10:30, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2-10-95-79-283-45. Τα τηλέφωνα για μετά τις 12. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και την εκπομπή από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας από στο 19619 με 0,31 η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr, πάνω στην κεντρική, εκεί που λέει ραδιόφωνο live, κλικάρετε, ανοίγει ο media player μέσα του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε emails, οποτεδήποτε θέλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 στο Facebook, η επίσημη σελίδα της εκπομπής και ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής για να μας έχετε και στο κινητό σας. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα, 38 λεπτό. Λίβερπουλ Μπαρσελόνα παραμένει τώρα 0 και έχει πέσει και λίγο ο ρυθμός. Ναι, λογικό είναι. Να πούμε μετά το ξεκίνημα. Όχι η διάθεση, αλλά ο ρυθμός. Ο ρυθμός έχει, ναι, πέσει. Δεν θα μπορούσε να πάει ο ρυθμός να συνεχίσει με τον τρόπο που ξεκίνησε. Δεν θα γινόταν. Τάκη, παίζει χαλή από κάτω. Παίζει πολύ απαλά. Το ακούω στο πολύ βάθος. Παίζει. Παίζει. Δεν τα ακούω εγώ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη, τι έλεγες. Έλεγα ότι δεν μπορούσε να πάει ο ρυθμός έτσι. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να πάνε έτσι πάνω κάτω, ξέρεις. Ναι. Ας ελπίζω να έχουμε ξέρεις κάποια τέτοια, ξέρω, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 7 λεπτά. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε ρί, έτσι το παιχνίδι. Να μην τρελαθούμε. Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Ναι. Και μακάρι και 2-0 η Λέβερ, λέω εγώ. Έτσι, γιατί να... τέτοια κυμπαριλίκια. Ε? Γιατί εγώ σου είπα και 3-0 μακάρι. Γιατί τέτοια κυμπαριλίκια, αλλά ανησυχώ. Όχι, ρε. Ανησυχώ τι όχι. Και 3-0 να μάθεις. Ωραία, μπράβο. Κάνα πρόβλημα. Μάξε. Αλλά ένα 2-0 το θες λίγο. Ε? Πεταρίσει λίγο ματάκι, ξέρω. Εντάξει. Αν γίνει και στο 44-45 δεν θα με χάλαγε, ας πούμε. 2-0 με καπιτάνο. Αλλαγή εννοείς. Ντροπή. Πραγματικά. Λοιπόν. Ντροπή είναι αυτό που λέω εγώ, όχι ότι είναι αρχηγός της ομάδας. Ντροπή είναι που το λέω εγώ, είναι ντροπή. Οκ, εντάξει.
έχει παραπατήσει ο Ρόμπερτσον τώρα. Αγχώνεται ο Κλόπ. Αγχώνεται γιατί ναι, του λείπει ο ένα, του λείπει ο άλλο, του λείπει ο παράλληλο. Σου λέει τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Τι θα γίνει. Να φύγει και ο Ρόμπερτσον. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ναι, όχι, δεν κάνουμε δουλίτσα. Μετά δεν κάνουμε δουλίτσα πραγματικά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Δύσκολα τα πράγματα είναι και για, το, και για τον Ατρέκο και για τον Γοδίν. Είχαμε κλάματα σήμερα, ναι. Είχαμε ιστορίες. Θυμάστε από πέρυσι το έχει ακουστεί ναι, και ναι, το ναι. Γενάρη πάλι ακούστηκε για Ιταλία μεριά, νομίζω για Ίντερ. Κάτι κάπου ακούστηκε. Για Ίντερ λένε τώρα ότι είναι σίγουρο. Okay. Πέρυσι ήταν Μάντσεστερ, το είπε ο ίδιος. Ότι του είχε πει Μάντσεστερ, αλλά είπε ότι εγώ θα ήθελα να μείνω. Και τώρα γιατί θέλει να φύγει. Είναι 33 πια ο. Ναι. Θα σου πω ακριβώς τα λόγια του. Προσπάθησα να παραμείνω στο σύλλογο. Ναι. Συναντηθήκαμε πολλές φορές αυτούς τους μήνες, αλλά δεν ήρθαμε στη συμφωνία για να συνεχίσουμε μαζί. Τώρα, τι να σου πω. Ρίχνουμε λίγο τον μπαλάκι στη διοίκηση τώρα, εγώ λέω. Ναι. Ναι. Ίσως δεν ήθελε να του δίνει τόσα χρήματα. Δεν ξέρω, ίσως ήθελε να κάνει μια σχετική ανανέωση. Ναι, είναι 33 κλεισμένα ο, ναι. ο Οδύν. Αλλά είναι και 9 χρόνια στην ομάδα, δηλαδή δεν είναι και. Ναι, ρε, με τι καρδιά να φύγεις και με τι καρδιά να μην τον ανανεώσει και η ομάδα. Πες μου εσύ τώρα. Ενώ κανονικά του λες, ξέρεις, πόσα θες αυτά. Εδώ, βάλω όσα χρόνια επιθυμείς να παίζεις τελικά. Γιατί παραμένει και σε πολύ ψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Βέβαια, δεν είναι 33, ξέρεις, μπουχές σας. Είναι 33 στιβαρός. Ναι, βασικός. Ναι. Βασικότατος. Δεν το συζητάμε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά. Λοιπόν, φεύγει, μάλλον πάει στην Ίντερ. Ναι. Που λένε ότι του δίνει καθαρά 6.750 το χρόνο, ενώ στην Ατλέτικο έπαιρνε 5. Ναι. Ότι πάει, ας πούμε, για το τελευταίο καλό σημαντικό. Ξέρετε, είναι πολλοί οι παίχτες που έχουν καταλήξει στην Ίντερ σε αυτή την ηλικία, ναι. Πρέπει να πούμε. Και αμυντική. Εντάξει, τώρα ως επιλογή καριέρας. Τι να πεις, τέλος πάντων. Ίντερ τώρα, εντάξει. Να είσαι και πολύ αισιόδοξο τέλος πάντων για το τέλος της ποδοσφαιρικής σου καριέρας αν πηγαίνεις στην Ίντερ. Ναι. Γενικώς το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Αλλά τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι μετά από αυτό καλά θα ήταν να βγουν και από την Ατλέτικο να πούν κάτι. Ναι. Πέρα από το «σ' αγαπάμε», ανυπέρβλητος, ξέρεις, ναι. Sold out που θα γίνει την Κυριακή στο τελευταίο του παιχνίδι, είναι όλα αυτά αγαπημένα. Να πω ότι παιδιά. Ας πούνε έστω ρε παιδί μου ότι αποφασίσαμε να ξαναρθεί να κάνουμε ανανέωση. Ναι. Ναι. Κάτι. Ναι. Κάτι γιατί αλλιώς μόνο μην μου κανένα του τύπου ότι ξέρω εγώ του προτείναμε μείωση, ότι δεν θέλαμε να δώσουμε τα χρήματα αυτά γιατί πια είναι 33. Μην μου κάνα τέτοιο πράγμα ας πούμε, γιατί βλέπω να τρώνε φατούρο από τον κόσμο. Ένας φίλος που ίσως παρακολουθεί την ομάδα λέει στην Ατλέτικο έχουν πολιτική ανανέωση ενός έτους για ποδοσφαιριστές μετά 31. Ο Γοδίν ήθελε 2 ή 3 χρόνια. Είναι ο Γοδίν όμως, φίλε. Είναι ο Γοδίν, τι θα πει έχουμε. Ναι. Άρα η διάρκεια του συμβολίου ήταν το θέμα. Και η διάρκεια πρέπει να ήταν, όπως το λέει ο φίλος, ναι. Και γιατί να είναι, δηλαδή, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Και μπαστός ήταν 9 χρόνια στην ομάδα, τι θα φοβόταν ο Γοδίν και άμα του δίνανε μονοετές. Ότι θα τον ανανεώσουν μετά. Εγώ το μονοετές είναι θέμα δεν το σεβασμού, εγώ λέω. Δεν είναι θέμα. Δεν το πιστεύω. Φόβου. Για μετά τα 31 δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Συγγνώμη για το φίλο που το έστειλε. Δεν ξέρω αν ξέρει καλύτερα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά τα 31 μου φαίνεται πολύ μικρή ηλικία για να πεις ότι μετά από εκεί ξεκινάω με μονοετή συμβολέα. Είναι μικρή ηλικία και είναι και λίγο προσβλητικό προς ποδοσφαιριστές. Αυτό. Επίσης, η Ατλέτικο δεν έχει και πιπίνια στην ομάδα. Ε? Να το θυμηθούμε, η Ατλέτικο δεν είναι και ομάδα πιπινιών. Ναι. Αν το σκεφτούμε δηλαδή. Το να το κάνεις αυτό στα 33, στα 34, τα μονοετή το καταλαβαίνω. Αλλά το να το κάνεις στα 31 δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λογική έχει. Δηλαδή τους κάνεις και στους τερματοφύλακες για παράδειγμα. Που είναι, πώς το λένε. Πιθανότατα όχι στους τερματοφύλακες. Ναι, θέλω να πω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το περίεργο είναι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ένας παίχτης, ξέρεις, σύμβολο, όχι στα 36, τώρα στα 33 του, να φεύγει για να πάει σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει. Δηλαδή ο Φελίπε Λουίζ είναι 2 χρόνια με μονοετές. Ο Χουανφράν είναι 3 χρόνια με μονοετές. Συμβόλαιο. Δεν ξέρω. Ο Κάλινιτς με τι συμβόλαιο είναι. Κάθε λέγεται ότι εγώ Κώστα. Ας το Διέγο Κώστα. Θέλω να σου πω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και όπως το λέει ο φίλος. Δεν θέλω να τον αμφισβητήσω. Απλώς τα 31 μου φαίνονται μικρή ηλικία. Ναι. Για να πηγαίνεις με μονοετή. Από εκεί πέρα σου λέω και ειδικά στους τερματοφύλακες. Τέλος πάντων, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θα αντέξουμε και αυτό τι έκανα. Να δούμε και τον Γοδίν στην Ίντερ. Τι να πω.
Επειδή είπε πάντως για τη Μάντσεστερ, πρέπει να σου πω χίλιες φορές να τον έβλεπα στη Μάντσεστερ, το Όδιν. Σε μια έτσι, Λοράν Μπλάρεση. Φάση. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται, ρε παιδί μου, μου φαίνεται τρία σκαλιά κάτω. Ναι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ενώ αυτή η Μάντσεστερ. Εντάξει, είναι η Μάντσεστερ. Είναι αυτή η Μάντσεστερ. Εντάξει, είναι η Μάντσεστερ όμως. Είναι αυτή η Μάντσεστερ. Εντάξει, δεν σε παίρνει η Ρεάλ, δεν σε παίρνει η Μπαρσελόνα. Ό,τι άλλο και να συζητάγαμε. Δεν παιδί μου, η Γιουβέντους θα μπορούσε να είναι. Η Γιουβέντους θα μπορούσε να είναι. Πάνε Γιουβέντους. Η Γιουβέντους θα έπρεπε να είναι, ίσως. Είναι φτιαγμένος για Γιουβέντους αυτός. Ναι, ρε, όντως. Τώρα που το λες, είναι ταμάμ για Γιουβέντους, εγώ δεν. Εγώ δηλαδή περίμενα. Εντάξει, περίμενα ότι. Ειδικά αν είναι και για Ιταλία. Είναι, ναι. Που... Δεν ξέρω αν η Γιουβέντους έχει κλείσει το στο Μανουλά όπως είχε γραφτεί, ότι πληρώνει τη ρήτρα για να πάρει το Μανουλά. Δεν το ξέρω αυτό. Αν κάνει αυτό το. Αυτή την κίνηση του Μανολά, καταλαβαίνει κανείς ότι. Και πάλι είναι πιθανώς περισσότερο του ενός που θα τα πάρει. Ο Κελίνη μπαίνει στα 35. Θυμίζω, ναι, ρε παιδί μου. Ο Μπαλτζάκη okay. είναι για. Είναι και εκεί έχουν τα θεματάκια τους. Έχουν τα θεματάκια τους. Τέλος πάντων. Όντως πάντως. Όντως πάντως. Θα ήταν τα μάμ. Ποιος πήρε κίτρινη. Μέσα στις καθυστερήσεις του είμαι. Ω! Απίστευτο! Ο εμβληματικός. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη να περιγράψω αυτό που έκανε. Ήταν μια αργή αντίδραση. Κοίτα, για να μην τον αδικούμε, δεν έβγαλε και αγώνα με τον νόμο. Αυτό ήταν μια αργή αντίδραση. Αυτό λέω. Μια αργή αντίδραση. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι έβγαλε αγώνα πάνω στο Φαμπίνιο. Τελικά έπεσε, ναι, άρχισε να πάει πάνω του και το έπεσε ουσιαστικά με τον νόμο του την έχωση. Λίγο ούστικα που λέμε. Αλλά τέλος πάντων. Κίτρινη κάρτα. Είμαστε στο στις καθυστερήσεις. Έχει δείξει 4 λεπτά. 4 και είμαστε στο δεύτερο. 4 γιατί, τι είχαμε. Προσπαθώ να θυμηθώ αν είχαμε κάτι. Είχαμε μια διακοπή σε ένα τραυματισμό του Χέντερσον που έγινε κατά λάθος, ναι, από το Λεγκλέ. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν 2 λεπτάκια πριν από okay. μόνο του. Πιθανώς και με τις υπόλοιπες καθυστερήσεις το φτάσαμε στα 4. Τέλος πάντων, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Τώρα είναι ωραία στιγμή να πει το 2-0. Ναι, 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 τώρα ναι, αυτή ναι, ναι, κατεβασά. Ναι, 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 ναι. Όχι, με αυτή τη σέντρα. Όχι, έτσι, όχι. Έτσι, γκολ, όχι. Όχι. Δεν θα μπει. Εντάξει. Sorry κιόλα. James Miller, αγαπάμε, αλλά όχι. Ναι. Δεν είναι η Huddersfield αντίπαλο. Που για κάποιου η Huddersfield είναι και δύσκολο αντίπαλο. Ναι. Πρέπει να πούμε επίση. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η δήλωση που μου είχε εντυπωσιάσει όσο καμία άλλη το 2019 ίσως. Τι? Ένα πούλημα της μπάλας τώρα από την Λίβερπουλ στη Σέντρα χωρίς λόγο και τώρα ευκαιρία για την αντεπίθεση. Και δεν θες να κάνεις αυτά στην Μπαρσελόνα, δεν θες. Καταλαβες. Το χάσω. Ένα ηλίθιο πούλημα μπάλας, ας πούμε, κάτω από τη Σέντρα, προς τη μεριά, προς το τέρμα του Άλισον. Ναι. Χωρίς καμιά φοβερή πίεση κλπ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για πες λοιπόν η δήλωση, ναι. Έρχεται από τον τραυματολόγο του Άγιαξ, τον Ονανά. Ναι. Ο Ονανά μίλησε λοιπόν στο BBC, τέλος πάντων εν όψη του δεύτερου ημιτελικού. Και σε κάποια φάση, ναι, πήγε η κουβέντα και είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον και μακάρι να μιλούσαμε συχνότερα για αυτά τα πράγματα. Πήγε η κουβέντα στο αν είναι πιο δύσκολο για αυτόν που είναι μαύρος τερματοφύλακας. Ναι. Και λέει ναι. Εγώ λέει δεν βλέπω τη διαφορά. Γιατί ξέρεις, όλοι κάνουμε λάθη, ναι, κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι μαύροι τερματοφυλάκες πρέπει να δουλεύουν περισσότερο. Γιατί δεν υπάρχουν μαύροι τερματοφυλάκες στο κορυφαίο επίπεδο, διότι ο κόσμος έχει στο μυαλό του ότι θα κάνουν λάθη και ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Και είναι δύσκολο να φτάσουν, ναι, μαύροι τερματοφυλάκες σε top, ας πούμε, κορυφαίο επίπεδο. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ξέρεις, φιλετικο-κοινωνιολογική προσέγγιση, ειδικά, από τον Ονανά. Λοιπόν, κάτσε ευκαιρία τώρα για την Λίβερπουλ, τόσο σε ο Άλισον. Για την Βαρσελόνα. Για την Βαρσελόνα. Ναι. Τόσο ο Άλισον, και απέναντί του. Καλά, ο Άλμπα, εντάξει. Ναι. Άλμπα ξεάλμπα, τέτα τέταν. Εντάξει, Άλμπα ξεάλμπα, μα ήταν άλλο που θα το έβαζε, γι' αυτό λέω. Και του ήρθε και ανάποδα. Πώς ήταν στο πόδι του Άλμπα, πρέπει να το κάνει με το δεξί. Το έκανε με ένα εξωτερικό αριστερό, αδύναμο, και το έκανε πιο εύκολο για τον Άλισον. Λοιπόν, και έτσι κάπως κλείνει το ημιχρονέ. Συγγνώμη για πε. Τι λέγαμε για τον Ονανά. Ναι. Δεν έχει άδικο, ξέρεις, δεν έχει άδικο. Όλοι έχουμε πει, έχουμε ακούσει κάποιον να λέει, ξέρω, πού πάμε με μαύρο τερματοφυλάκα, πού πάμε με. Θυμάμαι, ας πούμε,
Θυμάσαι καλό μαύρο τερματοφύλακα? Τον Τόμας Ενκόνο. Εγώ τον Καμενή μόνο μου έρχεται στο μυαλό. Που και πάλι ξέρεις, λες, ναι, αλλά είναι μαύρος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό το πράγμα ότι, όχι προφανώς ρατσιστικά, αλλά στη λογική ότι δεν είναι συγκεντρωμένοι, ότι έχει κενά διαστήματα, ότι δεν δίνουν την ίδια σοβαρότητα ενδεχομένως κάποιοι, ναι, πιστεύουν με τους λευκούς τερματοφύλακες, το οποίο είναι μια τεράστια ισχύει. Μπούρδα. Αυτό είναι μπούρδα. Είναι δυνατόν να ισχύει. Είναι μπούρδα. Είναι δυνατόν να ισχύει. Ο Ενιάμα. Mm-hmm. Αλλά πρόσεξε, κανένας από αυτούς δεν μπορείς να πεις ότι έφτασε. Όχι, στο top υψηλότερο επίπεδο, όχι. Ο Λαμά, παλιός τερματοφύλακας Εθνικής Γαλλίας. Εντάξει. Τιμ Χάουαρντ. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να. Ο Ρουφάι. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω από όλους αυτούς ο Ενκόνο ήταν ο καλύτερος. Ναι. Νομίζω. Και ο Καμενή που είπες ήταν καλός, αλλά είδες τώρα. Καλός, μέχρι εκεί. Ναι, ότι σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, τόση ώρα, α, δεν μπορούμε να βρούμε τα φλάκα που να πεις ότι ήταν ούτε καν στο top 5 της εποχής του. Ναι. Ο Εμπέντε. Γιατί γελάτε, δηλαδή, γελάτε. Ο Εμπέντε. Και αλήθεια τώρα, από το ΠΟΚ. Ναι. Και βάλει και Παοκάρι μέσα. Ναι. Παοκάρι Ρακλή. Ναι. Έχει υπάρξει ένα μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Εμπέντε που να είχε μαύρο τερματοφύλακα? Να, ένα ωραίο ερώτημα. Ολυμπιακός δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος. Την ΑΕΚ δεν την θυμάμαι. Ναι. Όχι, τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Ποιος είχε, ο τέτοιος είχε έρθει, ο στην Καβάλα. Της Λίβερπουλ. Καλά, ο Ιτάνς. Ο Ιτάνς. Ο Ιτάνς, ναι, 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 ναι. Είχε έρθει ο Ιτάνς. Αλλά ο Ιτάνς. Καλός τερματοφύλακας ο Ιτάνς. Ήταν καλός τερματοφύλακας. Ήταν καλός. Ναι. Δεν ήταν τόσο καλός. Όχι, ήταν καλός όμως. Μπασί του Κομπόταρου, εννοείται. Ναι. Και Κέλλορ Νάβας δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Όχι, δε. Όχι, δε. Για όνομα. Για όνομα. Ο Ντίντα. Α, ο Ιτάνς είχε πάει και από τον ΠΑΟΚ, Καλά θυμόμουν. Ναι, ναι, είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι τερματοφύλακες είναι άλλη κατηγορία επίσης προς συζήτηση. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήταν κάποτε, ξέρεις, μεγάλο καλαμπούρι, δεν είναι καθόλου καλαμπούρι πλέον. Ναι, δεν είναι. Ας είναι καλά ο Ταφαρέλ, νομίζω. Αυτός τους έβαλε κάπως στο χάρτη τους Βραζιλιάνους τερματοφύλακες ως κάτι πιο σοβαρό από ό,τι ήταν παλιότερα. Δεν έχεις άδικο, ναι, ναι. Δεν έχεις άδικο. Ξέρεις τι, και πιο πριν. Δεν είχε κακούς τερματοφύλακες η Βραζιλία. Ναι. Απλώς ήταν τόσο, ναι, πολύ καλοί οι υπόλοιποι παίχτες. Δεν ήταν μόνο τόσο καλοί οι υπόλοιποι παίχτες. Ήταν τόσο χάλια η αμυντική της. Που έβγαινε ο τερματοφύλακας και ήταν εκτεθειμένος. Γιατί οι αμυντικοί φεύγαν μπροστά. Δηλαδή ήταν το μυαλό μας μπροστά. Οπότε έτρωγε γκολοδόλιο ο τερματοφύλακας. Λέγανε πω, τρίπιος είναι αυτός. Ναι, αλλά δεν έχω ένα αμυντικό μπροστά μου. Ναι. Τα πλάγια μπάκανε, βέναν και μένανε πάνω. Ναι, ναι, ναι. Κάτι λούσιο και τέτοια ξεκινάγα, κάτι κούρσες, βάζουν το κεφάλι κάτω και φτάναν στην αντίπαλη περιοχή και δεν γυρνάγανε. Βέβαια, μετά αυτό ο τερματοφύλακας. Θα θυμάσαι. Ναι, βέβαια, δεν τα θυμάμαι. Ναι. Μετά αυτό ο τερματοφύλακας. Έβαζε το φρύδι κάτω λούσιο και πήγαινε. Ναι, αρέσει. Ναι, αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, παιδιά, τι φούλο ρατσιστικό είναι αυτό. Ναι, φούλο ρατσιστικό αυτό που λέω να. Ναι, βεβαίω. Βέβαια, εννοείται ότι είναι ρατσιστικό και φούλο είναι ρατσιστική η αντιμετώπιση απέναντι στου τερματοφύλακε. Αυτό συζητάμε τόσο. Ναι. Αυτό ακριβώ. Συζητάμε. Και μακάρον ένα που σου έχω πει, το συζητήσαμε και μέσα στη χρονιά, ναι, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Και το λέμε φέτος που ο Άγιαξ είναι στον ημιτελικό, ναι, ναι, όποτε τον βλέπεις τον Ονανά. Μακάρι να είναι αυτός που θα σπάσει αυτό, ναι, το στερεό. Να γίνει κορφαίος. 23 ακόμα, σου θυμίζω, έτσι. Μόνο. Λέει. Εσύ το θυμάμαι χρόνια στον Άγιαξ. Όχι, ρε. Τι όχι. Όχι, ρε. Πόσα χρόνια το θυμάσαι? Πολλά χρόνια το θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι κανένα πιο παλιό? Ο Άγιαξ είχε γενικώς τερματοφύλακες. Θυμάσαι Στάνλι Μέντζο στον Άγιαξ, ας πούμε? Όχι, τον Ονανά θυμάμαι όμως. Πόσο όχι. Και πόσα χρόνια στον Άγιαξ? Είναι από το 16. Δεν είναι εκεί πολύ. Τότε είχαμε παίξει με τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. Ή θυμάμαι κάποιον άλλο. Δεν το θυμάμαι. Sorry. Okay. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Είναι από Ακαδημία Σαμουέλ Ετώ από το Καμερούν. Ήταν 5 χρόνια στην Μπαρσελόνα, ναι, μέχρι τα 19 του. Στα 19 του τον πήρε ο Άγιαξ, τον πήγε στους μικρούς μία χρονιά και από την δεύτερη χρονιά τον έχει στους μεγάλους. Okay. Και ξεκίνησε από το 16-17 ουσιαστικά και είναι βασικός. Είναι τρίτη του χρονιά, αυτή τη στιγμή βασικός.
Και μπράβο του. Παιδιά, είπαμε για το CDB, δεν είπαμε. Και αν δεν είπαμε, θα πούμε τώρα. Δεν είπαμε για το CDB, όντως. Ναι. Καλά, εμπέντε, εντάξει, παιδιά, δεν λέει. Εμείς συζητούσαμε για POC, εντάξει. Τα μορφέγγια σε άλλες ομάδες έχουν έρθει κιόλας. Ναι, ναι, τον David, τον James ξεχάσαμε. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Μάλιστα. Σάκα Χίσλοπ. Ρε, τι θυμηθήκατε. Μεγάλο Σάκα Χίσλοπ. Τριντά τον πάγκο, έτσι. Ο Σάκα Χίσλοπ. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μαζί με μεγάλο Dwight York. Ναι, ναι, ναι. Και για τους, για τους πολύ σιεμικούς παλιούς και με μεγάλο Peter Prosper. Έτσι, ναι. Έτσι οι τρεις του, τα τρία σπουδαιότερα εξαγωγή με προϊόντα του Trinidad και τον Μπάγκο. Μάλιστα. Υπέροχα. Ναι, για τον Ενιάμα είπαμε, ρε παιδιά. Τον Ενιάμα είπαμε. Θα πάμε γενικώς. Τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει, μπράβο Ρονάνα, να είσαι καλά και μακάρι να σου πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και να τα πούμε τώρα έτσι, μια και καλή τα τελικά, ό,τι έχουμε και τι γίνεται, τι έχουμε σε εξέλιξη για να πάμε σε ξοποδοσφαιρικά θέματα μετά. Λοιπόν, Μαμελόντι Σάντανος, Λάμοτβιλ Golden Arrows, τελικό 2-0, τελικό Αλουάντα Λοκομοτίβ Τασκένδης. Λοκομοτίβ Τασκένδης, μπράβο. 3-1. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όλα είναι σε εξέλιξη, κάτι σκοτσέζικα, κάτι Αλζάβρα, κάτι τέτοια. Τα Λίβερπουλ Μπαρτσελόνα, έτσι, να θυμίσω, ημίχρονο είμαστε στο 1-0. Και μπάσκετ, τον 8 τα είπε ο Μάνος Ζερβάκης τα τελικά. Δεν ξέρω να τα είπε, τα λέω εγώ. Μπεϊρούθ Βούρτσμπουργκ 84-99, Χίμκι Αστάνα 94-64, Εφές Τόφας Μπούρσα 98-54, μέχρι εδώ είπε, το θυμάμαι. Τρισκίρχεν Λάιον Σβάνς Γκμούντεν 74-72, Βιέννη Όμπερβάρτεν 78 όλα, Τίμπερ Γουλφς Κάπφενμπεργκ 81-91, Σοντερ Τέλτζε Μπόρας 79-76. Δεν έχουμε τελικό το Λέγκη Αγγδία, οπότε ας τα αφήσουμε και συνεχίζουμε με τελικά τα παιχνίδια των 9. Γκραβελέν Λεβαλουά 97-85, Μπουλαζάκ Τιζόν 73-84, Ρέμς Μπούργκ 96-102, Σολέ Βιλερμπάν 78-87, Προβάνς Πορτέλ 67-79, Λεμάν Ορτέζ 94-74, Λιμόζ Ελάν Σαλόν 91-91 και Στρασβούργ Μονακό 71-101, σε εξέλιξη μόνο το Αντίμπ Ναντέρ που είναι στο 57-73 στην τέταρτη περίοδο και... Δεν ξέρω, μάλλον υπάρχει ελλειπής ενημέρωση εδώ ή ξεκίνησε αργότερα το παιχνίδι. Το Λέγκη Αγγδία, παρότι ξεκίνησε σε 9, μάλλον δεν έχει ξεκίνησε σε 9, ξεκίνησε αργότερα. Το έχω 81-77 στην τέταρτη περίοδο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τώρα για ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στο σπίτι του κ. Αναστόπουλου. Θα δούμε αν έχουμε να αλλιεύσουμε κάτι περισσότερο, τέλος πάντων, να σας πούμε, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Λοιπόν, τι να πω, αποτελέσματα τένις από τη Μαδρίτη. Τι λέτε ρε τσιτσιπόνια, αποτελέσματα τένις από τη Μαδρίτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11, πάμε να ακούσουμε δελτίο. Ναι, και Στέρν Τζον από την Ιντάτ και τον Πάγο, βεβαίως. Μπράβο, έβγε. Ο Πανιόνις είχε ένα καλούτσικο μαύρο τερματοφύλακα. Θυμάσαι. Ποιον? Όχι, δεν το διάβασα εγώ το μήνυμα. Πανιόνιος. Πέτερ Ρουφάη επίσης, βεβαίως. Το Ρουφάη τον είπαμε. Α, τον είπαμε, ναι, το Ρουφάη. Ναι. Έπαιξε το 96 ο Νανά με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί τον θυμάσαι μάλλον. Το 96. Το 2016, μωρέ, αλλά τώρα, μωρέ, όχου. Και αν ήταν το 96, όντως. Πώς, αν ήταν το 96. Το 96 παίξαμε τον Άγιαξ. Τότε που κερδίσαμε στο Άμστερνταμ. Σωστά. Όχι, ήταν ο Φάντερ Σάρτο, δεν ήτανε? Ήτανε. Ήτανε. Εντάξει. Ήτανε. Θα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε, δελτίο και τα λέμε. Λοιπόν, δεύτερο Ραφάκη, θα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Anfield με τον Γουαϊνάλντουμ να μπαίνει στη θέση του Ρόμπερτσον. Ο οποίος είχε τραυματισμό. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε ευκαιρία για τη Λίβερπουλ τώρα. Πρόλαβε όμως η άμυνα της. Εσύ είδες και εσύ είσαι ευκαιρία. Εσύ βγήκε ο Μανέ απέναντι, αλλά πρόλαβε βάλει το πόδι ο Σέρζιο. Ωραίο κοντρόλ, λίγο πιο ανοιχτό από όσο έπρεπε. Εντάξει. Λίγο πιο ανοιχτό. Πήγε να γίνει, ήταν απέναντι. Ήταν. Δηλαδή ένα τσίπημα, αν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα, θα το είχε αποφύγει την παρέμβαση του αμυντικού. Τέλος πάντων, κόρνερ για την Λίβερπουλ που έχει ξεκινήσει έτσι πιο επιθετικά, δεν έχει κάνει κάποια ευκαιρία, αλλά έχει κερδίσει τρία κόρνερ. Είναι εκεί γύρω-γύρω
στο τέρμα του Ter Stegen. Λοιπόν, ευκαιρία. Αυτή ήταν ευκαιρία. Το έβγαλε ο Ter Stegen. Ήταν η προσπάθεια του Van Dijk. Ναι. Μάλλον. Για να το δούμε και στο replay. Το corner εκεί πήγε στη μικρή περιοχή. Καλό το έκανε όσο μπορούσε με την πίεση του αμυντικού. Καλό ήταν. Αυτές οι αποκρούσεις νομίζω ότι είναι των τερματοφυλάκων. Δηλαδή ναι. Από κοντά τώρα προβολή το να τη βγάλεις εκεί θέλει αντανακλαστικά. Χωρίς αντανακλαστικά. Λοιπόν, καλά. Ευκαιρία για την Μπάρτσα τώρα. Τόσο σε ο Άλισον. Να το παιχνίδι είπαμε. Καλά άρχισαμε. Μία σου και μία μου. Βεβαίως. Ήταν οι πρώτες ευκαιρίες της επανάληψης αυτές. Είπαμε είχε η Λίβερπουλ την υπεροχή. Είχε κερδίσει κάποια κόρνερ. Ήταν εκεί γύρω-γύρω-γύρω. Λοιπόν, μία σου και μία μου. Κυρία για την Λίβερπουλ. Ευκαιρία στα καπάκια στην αντεπίθεση για την Μπαρτσελόνα. Για να δούμε. Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα έτσι σε μερικά εξωποδοσφαιρικά νέα, εξωαθλητικά τέλος πάντων για να ελαφρύνουμε το κλίμα, πρέπει να πούμε ότι σε δύο τοπικά καταστήματα της Χαλκίδας είχαμε κάποιες νέες προτάσεις γευσιγνωσίας αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα μαγαζί στη Χαλκίδα. Ναι. Το οποίο είναι εκεί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην εκκλησία και δίπλα λίγο πριν το κρυπίδωμα τέλος πάντων για όσους γνωρίζουν από Χαλκίδα, το οποίο ονομάζεται Σαβουράκι. Mm-hmm. Έτσι, ή αλλιώς Λεπετή Σαβουγέ. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτοί λοιπόν φτιάξανε ένα πράγμα το οποίο είναι, ας το πούμε, γη, είναι ένα ψωμάκι. Ναι. Εντάξει, το οποίο μέσα έχει γύρω από μανιτάρια. Ξερό κρεμμύδι. Και μία σως με βασικό συστατικό την κόκκινη πιπεριά. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι για vegetarian, ας πούμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι το concept. Ναι. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν. Τα ψωμάκια δηλαδή δεν είναι, δεν είναι αυτό, τα bao buns, αυτά που λένε τα ψωμάκια τέλος πάντων. Mm-hmm. Τα μικρά. Εντάξει, και ένα άλλο το οποίο τέλος πάντων έχει κρέας, οπότε δεν είναι, είναι κανονικά. Δηλαδή ένα ψωμάκι με γύρω από χοιρινό κοτόπουλο, με σως και λάχανο και καρότο κτλ. Το οποίο είναι ωραίο. Αλλά τώρα γύρω με μανιτάρια εξαπλώνεται τέλος πάντων. Εμείς τα αναφέρουμε. Απλά. Εγώ να πω κάτι, ρε παιδί μου, ναι, τώρα να εκφράσω μια απορία. Παρακαλώ. Απόλυτο σεβαστό κάποιοι άνθρωποι να μην τρώνε κρέας. Ναι. Ωραία. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, έτσι. Προφανώς. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα πράγμα το οποίο να παραπέμπει σε κρέας, αλλά να μην. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να φάνε γύρω από μανιτάρια. Να το. Γκολ. Γκολ. Να το. Να το. Μάλιστα. Έλα, γνω. Πάμε, 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 πάμε. Βαϊνάλντουμ ήτανε. Ναι. Μάλιστα. Δεν το πίστεψα. Χρυσή... Εγώ δεν το πίστεψα. Αχ, χρυσή αλλαγή. Λοιπόν. Τα κρυφό χαρτί του Γιούργεν Κλοπ. Λοιπόν, στο 53 έγιναν αυτά τα πράγματα. Ναι, μνήμες. Στόπα, ήθελα να το δω αυτό. Θέλω να το δω. Ναι. Τώρα θέλω να το δω. Τώρα θέλω τα ματάκια σου να πεταρίσουν. Θέλω. Ναι. Και δεν θέλω να στεναχωρηθείς στο 2-1. Καλώς. Μέχρι, δεν θέλω να στεναχωρηθείς ούτε όταν γίνει το 2-1. Γιατί έρχεσαι σχολοτούπες, 3-0 ήθελες εσύ. Τι θες τώρα 3-1. Και 3-0. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εξακολουθώ να θέλω 3-0. Γιατί λες για 2-1 τότε, γιατί κατεμοιάζεις. Θέλω 3-0. 3-0 για να πεταρίσουν τα ματάκια. Ωραία, εντάξει, πεταρίζουν ήδη τα ματάκια με 2-0. Ήδη πεταρίζουν. Λοιπόν, κάπως τώρα του κάνε παιχνίδι άσχημο Ter Stegen η μπάλα. Πέρασε από το χέρι του, από κάτω. Είναι αυτό που πάνε του. Πολύ κοντά στο τροματοφύλακα, ναι. Και προσπαθεί να πέσει αλλά δεν προλαβαίνει. Ναι. Αυτό. Αυτά τα σουτ που την πατάνε τερματοφύλακες. Έτσι, αυτά μου αρέσουν. Βαϊνάλντου, μετά τρέξιμο, μπάλα από τα δίχτυα. Δεν τη δίνω Ter Stegen, τραβάμε Ter Stegen. Ναι, 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 ναι. Ρεσί. Αυτό είναι τι. Λες και είναι. Εντάξει, είναι τελείως χαζό. Το βάρη είναι η μπάλα, αυτά είναι η μπάλα. Άλλο λέω. Λες και είναι 89 και παίρνουμε την μπάλα από Ter Stegen. 54. Ναι, μα γι' αυτό, μα γι' αυτό είναι γραμμή όσο γραφικό πρέπει. Αυτό σου λέω. Και αυτά είναι η μπάλα, Κώστα μου. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι καταλαβαίνω απόλυτα ότι κάποιοι δεν θέλουν να τρώνε κρέας. Ναι. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα γύρο να έχει δηλαδή ο vegan την αίσθηση ότι τρώει ένα πράγμα σαν κρέας που δεν είναι κρέας. Βάλει μανιτάρια μέσα. Γιατί πρέπει να είναι γύρος μανιτάρια. Σαν φορμάλαιο, σαν κόνσεπτ. Ναι, πρέπει να είναι γύρος μανιτάρια, ξέρω εγώ. Ή και πώς το γύρος ολόμο. Μανιτάρια. Ξέρω, ψωμάκι με ένα σάντουιτς με μανιτάρια, πιπεριά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί πρέπει να είναι γύρος μανιτάρια. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε.
Θέλει γκολ της Λίβερπουλ. Ναι, θέλω 3-0, είπαμε. 3-0. Μετά το 3-0 τι θα θες? Μετά το 3-0 το μάτς θα πάρει το δρόμο του Κώστα. Δηλαδή. Απλώς μετά θα γίνει αυτό που ξέρεις ότι θα γίνει. Δηλαδή. Απλώς το θέλω. Να το! Γκολ! Να το! Να το! Πάμε! Ναι, μωρή, λέμε. Ο Βαϊνάλντουμ πάλι. Φυσικά, ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Μάλιστα. Ποιος άλλος. Που να βάλει και Λόβρεν μέσα. Ναι. Το χοντρένεις τώρα. Τέλεια. Λοιπόν, Σαλάχ, βγες από τις σαρκοφάγους τώρα και πρέπει να παίξεις. Βγάλτε του τη γάζα από τη μούμια γύρω γύρω και ξυπνήστε τον το μάμρα και πείτε του πες να παίξεις. Ναι ρε Τζίμι Βαϊνάλντουμ. Τζορτζίνιο νομίζω τον λένε. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Χάνεις τα λόγια σου με ενθουσιασμό, ναι. Σε νιώθω. Να, έλα ρε κρυφέ σεντερφόρ. Ναι ρε καβλερέ Βαϊνάλντουμ. Πώς μπορείς να σε πω, δεν μπορώ να σε πω διαφορετικά. Έτσι με κεφαλιά να μέσα στα στόπερ στο παραθυράκι. Ναι. 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 Α, ο Πικέ θαυμάζει το άλμα του Βαϊνάλντουμ. Μάλιστα. Υπέροχα. Λοιπόν, να σου πω για να γουστάρουν περισσότερο το μάτς. Ναι. Να πούμε να γίνει ένα 4-0 τώρα. Να γίνει 4-0. Εγώ είπα 3-0. Ναι. Έγινε. Έγινε. Πες να γίνει. Είσαι γουρλής. Πες να γίνει και ένα 4-0. Όχι. Έλα. Να γίνει ένα 4-0. Και μετά θα δούμε ρε παιδί μου. Με προλαβαίνει. Με 4 να περνάει μετά. Όχι. Θα έχει πιο πολύ τζόγο. Θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα. Είναι όπως ήταν τότε που είσαι ένα... Ήταν όμως την προηγούμενη εβδομάδα που είχε θα λήξει ένα 0, θα έχουμε ελπίδα για τη ρεβάνς. Δεν είπαμε αυτό, θα λήξει ένα 0. Το τρίτο, τα δύο είχαν μπει σχετικά. Το τρίτο, όχι, τι λες. Το τρίτο ήταν αργά. Τα δύο μπήκανε μαζί μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να γίνει ένα 4-0. Θέλω τώρα, να ακούω το χτύπο της καρδιάς σου να περνάει από τα μικρόφωνα. Αυτό θέλω. Το 3-0 το ήθελα μόνο και μόνο γι' αυτό. Αυτό θέλω τώρα. Κάτσε με πει τέταρτο γκολ, θα ακούσει άλλο χτύπο πάνω στο μικρόφωνο. Δεν θα είναι η καρδιά μου. Θα είναι άλλος χτύπος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πιστεύεις. Θέλω να μου λες ότι πιστεύεις. Αυτό θέλω να μου πεις. Με 3-0 πιστεύω τώρα. Πιστεύεις. Είναι βέβαια πιστεύω. Με 3-0. Εννοείται ότι πιστεύω. Μπράβο. Μου αρκεί να πιστεύεις. Αυτό θέλω. Αλλά με 4-0 θα πιστεύω πιο καλά. Θέλω να σου πω. Είμαι το λέω δηλαδή, αν γίνει το 4-0 τώρα στην Κατεβασά εδώ. Ναι. Γίνει το 4-0, θα πιστεύω ακόμα περισσότερο. Για να δούμε. Σε αποσύνθεση αυτή τη στιγμή η Μπαρσελόνα. Ναι. Εφιαλτικές μνήμες. Το χαμένο βλέμμα του Λουίς Σουάρες τα λέει όλα αυτή τη στιγμή. Ξυπνάνε μνήμες Ρώμης. Γιατί να μην πει, γιατί δεν μας κάνω σε κανένα πάνελ. Να τα πούμε αυτά που είναι ωραία. Ο Βαϊνάλντουμ, παιδιά, μπήκε στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ναι. Στη θέση του Ρόμπερτσον. Αλλά δεν θα τον έλεγε αριστερό μπακ ακριβώς, δηλαδή. Δεν θα τον έλεγε αριστερό μπακ. Όχι, πάει το Μίλνερ, νομίζω, αριστερό μπακ. Ποιον άλλο. Αυτό λέω. Ο Τίμιος. Ναι. Και έχει μπει ο Βαϊνάλντουμ, ο οποίος παίζει κρυφός φορ, γιατί η Λίβερπουλ δεν έχει αυτό που λέμε φορ. Φορ, ρε παιδί μου, τύπου. Φορ. Αλλά ούτως ή άλλως και όταν παίζει και ο Σαλάχ και ο Φερμίνο πάλι φορ δεν αυτό έχει. Αυτό σου λέω, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο πιο φορ από όλους αυτούς χωρίς να είναι καθαρό φορ είναι ο Στάριτς. Τι, γιατί. Να ο Σαλάχ βγήκε από τη μούμια. Ο Φερμίνο, όπως το βλέπεις έτσι εδώ πέρα, δεν έχει μόλις τελειώσει το γύρισμα την τζόντα. Έκανε ένα ντους και φόρεσε το σκουφί και ήρθε. Ναι. Κρίμα να μείνει όμως στο πάγκο ο Φερμίνο, ρε εσύ. Να μην είναι στο πάγκο, ξανά με πειδά ότι αυτό θα το σηκώσει για λίγο. Ήρθε η ώρα της αλλαγής, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Ήρθε η ώρα του Σεμέδο. Θυμάσαι ότι μόλις μπήκε ο Σεμέδο έγινε το 1-0-3-0, έτσι. Ναι. Τι τραγική αντιμετώπιση του κεντρικού αμυντικού δίδυμου της Μπαρσελόνα, έτσι, στον γκολ. Δηλαδή, δεν σηκώνεται από το έδαφος κανείς. Δεν σηκώνονται κανείς, κάθε και κοιτάνε, ας πούμε, το Βαϊνάλντουμ. Ούτε καν για να τον παρενοχλήσει, ναι, δηλαδή, να κάπως να τον ενοχλήσει. Αυτό που και αυτό συζητάμε για το πόσο ωραία ξέρεις οι άμυνες, τι καταπληκτικά που καλύπτουν σχόλια. Και μερικές βλέπεις κάτι γκολ και λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Mm-hmm. Παίζεις στην Μπαρσελόνα. Όταν το κάνουν και οι δύο, το παίξεις, οκ, καμιά φορά ο ένας, ρε παιδί μου, κολλάει. Κολλάει το μυαλό. Και οι δύο. Και οι δύο, ρε διάολε. Πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πραγματικά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Βγήκε ο Σεμέδο, μπήκε ο Κουτίνιο. Ανάποδα τα πει. Βγήκε ο Κουτίνιο, μπήκε ο Σεμέδο. Βγήκε ο Κουτίνιο, συγγνώμη. Ναι, μπήκε ο Σεμέδο. Αυτό δεν είχε και στο πρώτο μάτς. Πάλι ο Κουτίνιο δεν είχε βγει. Ναι.
Λοιπόν, οπότε πηγαίνει ο Σεμέ εδώ πίσω, πηγαίνει ο Σέρζι Ρομπέρτο λίγο πιο μπροστά. Και τώρα στη θέση του Κουτίνιο, ποιος θα πάει, άραγε. Θα στείλει το Σέρζι Ρομπέρτο εκεί. Λογικά, ναι. Λογικά, ναι. Μπροστά, αριστερά. Ναι, ξέρω εγώ. Διάταξη δεν αλλάζει να πεις, είπας τελώνω ότι... Ναι. 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 Οκ. Okay. Ο Ερνέστο με κλασική φάτσα Ερνέστο. Κερδίζω 6-0, χάνω 700-0. Η φάτσα του Ερνέστο Βαλβέρδη είναι η ίδια. Ναι. Δεν αλλάζει, ας πούμε, για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, όσο το άγχος επιτείνεται στο Άνφιλντ, και έχουμε και πολύ μάτς μπροστά, έτσι. Έχουμε μισή ώρα μάτς. Ναι, θέλω να πω. Θέλω να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους φίλους οι οποίοι θεώρησαν καλό να μας στείλουν ένα link με συνέντευξη του Τέρι Χρυσού. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Ναι. Σε εμάς κάτι είπε για τη Μέρι Λίντα. Αλλά δεν είναι για τη Μέρι Λίντα. Α, δεν νομίζω, μάλλον είναι για τη Μέρι Λίντα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Όχι, όχι. Σε αυτό που λέει για τη Μέρι Λίντα. Τα ενδιαφέροντα πράγματα της συνέντευξης του Τέρι Χρυσού είναι ότι το 90% των τραγουδιστών είναι άφωνοι και άτολμοι. Mm-hmm. Ότι τότε τραγουδάγαμε και δεν δείχναμε το κορμί μας. Κακώς θα λέγα εγώ, στην περίπτωση του Τέρι Χρυσού. Στην ερώτηση αν υπάρχουν τραγουδιστές που τώρα είναι πρώτο όνομα το χωρίς να το αξίζουν, ο Τέρι Χρυσός απαντάει το 90%, διότι ο ένας μιμείται τον άλλον και από άντρες είναι όλοι bodybuilderάδες, όλοι οι άλλοι είναι για κανένα τρίμηνο, ενώ εγώ τραγουδάω 60 χρόνια. Mm-hmm. Και μεγάλη λεπτομέρεια λέει, όταν έκανα εγώ την καριέρα μου, το στυλ των τραγουδιών που τραγουδούσα δεν ήταν το λαϊκό που σπάγαν πιάτα, πετάγαν γαρδένιες και τέτοια. Εγώ ήμουν τραγουδιστής του παγωτού και του βερμούτ. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Προσέξτε τον διαχωρισμό, ναι, έτσι. Ναι, ωραία τάκα αυτή. Τραγουδιστής του παγωτού και του βερμούτ. Δηλαδή, σαν να σου λέει τραγουδιστής αναψυκτηρίου. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και έπαιρνα 1000 δραχμές με ροκάματο και ζούσα άνετα. Ενώ Σταμάτης Κόκοτας, ας πούμε, που ήταν ο πρώτος του λαϊκού τραγουδιού, που πήρε μεγάλο μεροκάματο για να δείξει τη διαφορά προφανώς, δηλαδή ήταν του πιάτα, γαρδένιες και τα λοιπά, έπαιρνε 30.000 δραχμές μεροκάματο. 30 φορές δηλαδή τα λεφτά παραπάνω. Εντάξει. Δύο παστέλια Ολλανδός κουμουρτζή βλέπω. Και έχει κερδίσει ένα φάουλ η Λίβερπουλ από δεξιά και όλος ο καλός κόσμος είναι στην περιοχή. Έτσι. Το αναφέρω εγώ απλά. Πάμε. Μπροστά ο Φαμπίνιο. Έχει πολύ μάτς, μην αγχώνεσαι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ας γίνει το 4-0. Θα έχει και μετά μάτς, δεν είναι θέμα. Ας γίνει 4-0 τώρα, στο 60 κάτι. Λοιπόν. Ας γίνει, δεν πειράζει, ας γίνει. Λοιπόν. Μία εταιρεία, έτσι, για να προχωράμε εμείς με τα δικά μας και να παίρνουμε, αν θες, και το μυαλό του κόσμου, έτσι, λίγο μακριά από το άγχος, μια εταιρεία ονόματι Olapic, η οποία αυτοδιαφημίζεται ως πάντων ως the number one visual commerce platform κτλ. Δεν ξέρω την ισχύ, δεν ξέρω τη δυναμή της, προς την αναφέρω. Έκανε μια έρευνα λοιπόν, σύμφωνα με την οποία, εντάξει, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 44% των ανθρώπων που ασχολούνται, που μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, ακολουθεί influencers. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Και το μεγάλο συμπέρασμα που βγάλανε και που είπε η εκπρόσωπος της εταιρείας, 5.000 χρήστες ήταν το δείγμα, να πούμε, ναι, της έρευνας, σε Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία. Ότι οι συστάσεις από φίλους και συνομήλικους είναι πιο ρεαλιστικές και αυθεντικές από τις εικόνες που παράγονται από τις εταιρείες τις ίδιες. Ναι. Κάτι το οποίο λίγο πολύ, νομίζω, πάντα ίσχυε, μια μορφή, ναι, είναι αυτό που λέγαμε καλύτερα να πηγαίνει, ξέρω, που λέμε, από στόμα σε στόμα, η διαφήμιση και τα λοιπά, είναι ένα αντίστοιχο πράγμα για τα social media. Πολύ εντυπωσιακό είναι ότι σε ποσοστό 95% οι συγκεκριμένοι χρήστες που ερωτήθηκαν έχουν αλληλεπιδράσει με εικόνες που παράγονται από καταναλωτές. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι το Facebook είναι ακόμα μπροστά από το Instagram, δηλαδή ως κορφαίο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για παραγόμενο περιεχόμενο, τώρα μιλάμε, έτσι.
κυρίως στο θέμα ταξίδια και τα λοιπά. Το Instagram κυρίως παίρνει τα ηνία και, και την πρωτιά σε οπ. Λοιπόν, για να γίνει το λάθος, ναι, εδώ πέρα. Σε θέματα μόδας και, και ομορφιάς. Ναι. Η κρίσιμη ηλικία, που η κρίσιμη ηλικία για την συγκεκριμένη εταιρεία πιθανώς να είναι και δείγμα των... Τι κάνεις ρε Μέση, τι πήγες να κάνεις μέχρι που σε χασάποσαν. Αφού κάνουν πισωπεταλιές εσύ. Ναι. Ο Μάτι δεν είχε κάρτα, ε. Όχι. Κάνανε πισωπεταλιές όλοι, δεν πήγαινε κανένας πάνω του. Τον έφαγε κανονικά. Τον έφαγε, γιατί εκεί πια που έφτασε κάποια στιγμή... Ναι, δηλαδή αφού όλοι οι υπόλοιποι κάναν πισωπεταλιές και τον έβλεπαν άρχεται, ας πούμε, είχε βάλει το κεφάλι κάτω και πήγαινε ο Μέση, ανέλαβε ο Μάτι το βάρος ευθύνης σου. Άριξε όλη την κλωτσά. Να. Το άθρονο την απόσταση, γιατί κάπως σαν το 3-0 του πρώτου μάτς είναι η απόσταση. Γιάμι, γιάμι. Ναι, ναι. Άλισον, σου θυμίζει κάτι. Άλισον, Άλισον, βάλ τους δίμετρους από εκεί στην άκρη. Τι φταίει ο Άλισον τώρα στο πρώτο. Ποιος θα το πιάνει. Ποιος θα το πιάνει. Είναι κάποιοι αυτοί που δεν πιάνονται. Εκείνο δεν πιάνονταν. Το χθεσινό του Κομπανί δεν πιάνονταν. Δηλαδή είναι κάποιοι που δεν πιάνονταν. Εσύ διάβασα για το Κομπανί, ναι, ότι ήταν το πρώτο του σουτ εντός εστίας από το 2013. Ισχύει, μπορεί, ναι, να ισχύει, ναι, τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι, το πρώτο σουτ που δοκίμασε εκτός περιοχής. Α, εκτός περιοχής. Εγώ αυτό διάβασα. Εκτός περιοχής και εντός εστίας λοιπόν, ναι, πιθανώς. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι παράλογο για ένα κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή που προωθείται στα κόρνερ αυτά το να μην έχει, να μην σουτάρει γενικά στην περιοχή. Δηλαδή, το φάουλ είναι στα 30 μέτρα, είναι πιο μακριά από το. Βάλει, πηγαίνει στο τείχος και από το τείχος πηγαίνει κόρνερ. Λοιπόν, η κρίσιμη λοιπόν ηλικία, για να κλείσω τέλος πάντων την αναφορά μου αυτή, που είναι 24-34 πλέον, έτσι το μετράνε οι διαφημίσεις, αυτή είναι η κρίσιμη ηλικία. Ακόμη έστω και βραχία κεφαλή προτιμάει Facebook πρώτη επιλογή παρά Instagram. Ναι. Με ποσοστά 41-37. Τέλος πάντων και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά μη σας κουράσουμε περισσότερο με αυτά. Τρομερή πάσα τώρα για την Μπαρτσελόνα, το βγάζει ο Άλισον. Τρομερή κομπίνα, όπως γύρισε η μπάλα έξω από την περιοχή και έγινε με τη μία η πάσα που κόψανε πόσοι παίχτες της Μπαρτσελόνα. Κάτσε να δούμε εδώ. Όχι, δεν είναι offside το παίχτης παίρνει την μπάλα, όχι. Δεν είναι offside. Έβγαιναν κάποια ανάποδα, ο Μέση πήρε την μπάλα, έκανε τελείωμα με το αριστερό. Δεν το πιάσε καλά. Δεν το πιάσε καλά γιατί του φύγει από το καλάμι προς τα κάτω η μπάλα. Ήταν κακό σουτ αυτό για Μέση από αυτή τη γωνία από εκεί. Τέλος να το βγάλω, Άλισον. Είναι όπως και στο πρώτο παιχνίδι, τώρα πέρα από το ό,τι λέμε και τι καβλαντίζουμε, που το 3-0, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, δεν αντικατοπτρίζει τις ευκαιρίες που έχουν κάνει οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Ναι. Δεν το αντικατοπτρίζει. Δεν είναι παιχνίδι για να έχει καμία από τις δύο ομάδες, να σου πω, μηδέν. Δεν μπορεί μία ομάδα, ούτε στον πρώτο αγώνα έπρεπε να έχει μία ομάδα μηδέν, ναι, ούτε εδώ πρέπει να έχει μία ομάδα. Αφού έγινε στον πρώτο αγώνα, αλλά, ναι, γίνεται, σήμερα. Γίνεται, ναι, 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 γίνεται. Ότι γίνεται, γίνεται. Εννοείται. Συμβαίνει. Συμβαίνει τώρα για την ακρίβεια και έχουμε ξαναλέω και πολύ μάτς μπροστά. Ναι. Είμαστε μόλις στο 69 λεπτό. Το λέω γιατί θα πάμε σε. Περίμενε τώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Να πω και τα δύο τα τελικά του μπάσκετ για να τελειώνουμε, για να μην ξανασχοληθούμε. Λοιπόν, Λέγκη Αγκτή 97-91 και Αντίμπ Ναντέρ 70-86. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κουμπόνι του μπάσκετ. Και ένα τελικό Αλ Ραγιάν, Αλ Ιτιχάντ 0-2. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. 61 το λεπτό, Λίβερπουλ Μπαρσελόνα 3-0. Είμαστε στο σκορ παράταση αυτή τη στιγμή. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, με οριγή. Τους πιάσανε στον ύπνο, τους πιάσανε κότσο. Ποιο παιδικό πεθαίνεις. Εντάξει, αστιότητα η άμυνα της Μπαρτσελόνα. Ήταν ένα κόρνερ στο οποίο εκεί που πηγαίναν όλοι ράθυμα να πάρουν τις θέσεις τους, το εκτέλεσε ο Αλεξάνδρ Άρνολντ, δεν ήτανε. Ναι, ναι. Στο ύψος μικρής περιοχής, μόνος του οργή, κανένας κοντά σιτά του. Σιτά το εκτέλεσε, σιτά το εκτέλεσε. Ναι, αυτό, την έδωσε, πάρε βάλε. Τι περιμένει να σφυρίξει ο διαιτητής για το κόρνερ η άμυνα της Μπαρτσελόνα. 4-0 είναι με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, και εγώ λέω, επειδή έχει suspense τώρα, να βάλει και ένα πέμπτο η Λίβερπουλ, να έχει πιο πολύ, να ανεβεί ο πίκης. Πώς δεν θα έχει suspense, ρε φίλε, τώρα στο 80. Πώς δεν θα έχει suspense. Έχει χρόνο, έχει χρόνο, να βάλει και ένα πέμπτο, λέω. Έχει χρόνο, πάντα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεχόμενο της παράτασης, παρότι είναι 4-0 το παιχνίδι. Έτσι. Μην πει κάποιος, μα αυτό το πρώτο ήρθε τόσο και τέτοια. Χαβάνο Ανάλε στο The Final Table,
σειρά του Netflix, το οποίο συμμετέχουν καταξιωμένοι σεφ, κάποιοι έκαναν τάκος με ακρίδες και κάκτο. Ναι. Μα είπες να το φάγανε μόνοι τους αυτό. Δυστυχώς κάποιοι υπάρχουν που τα τρώνε αυτά. Το τύπου, α, να δοκιμάσουμε, πρέπει να είναι εξαιρετικό. Τι να πω. Μα στέλνει κάποιες φωτογραφίες και λεζάντα από τελετέ Μπούκουρας. Που φωτογραφία με κοντέρα αυτοκινήτου στα 283 χιλιόμετρα και λεζάντα, όταν δεν κρατιέστε να μας έλθετε. Μάλιστα. Ναι. Και φωτογραφία Photoshop με αστροναύτη να σκάβει τάφο στη Σελήνη και λεζάντα νέα διαμεστημική υπηρεσία Greek Casa. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Αν δεν ήταν γνωστή τελετέ Μπούκουρας, να κάνουμε μεγάλο αφαίρεμα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που, ναι, που δεν έχει δει. Οπότε δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Ναι. Καλά, διάφορα πράγματα εκεί για τις προσκλήσεις για τον τελικό και τα λοιπά. Για Χουάντερσον δεν είπαμε. Ναι. Όπως θυμάται, το μαύρο το Λέμενς που έκανε ντεμπούτο σε φιλικό με τη Λίβερπουλ και φάγε 4, ο καημένος. Ναι. Μαύρος εισαγωγικά, ναι. Ναι. Ποιος Χακόμπο, ρε παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε, ποιος Χακόμπο. Χακόμπο μαύρος. Ε, όχι. Απλά ήταν λίγο σκουρόχρωμος. Μανταντά, βεβαίως. Ναι. Το Μανταντά το ξεχάσαμε. Ναι. Μανταντά θα έπρεπε να είναι. Για κάτσε το, γιατί είναι πάλι η Λέβερ. Τι ήταν, για να δούμε. Όχι, εντάξει. Έχει την μπάλα στην κατοχή της Λίβερ που είναι από δεξιά με το Σακίρι. Το λέω γιατί έτσι πως είναι η άμυνα της Μπαρτσελώνα. Ναι. Να πάρει λίγο πρόκριση με γκολ δημοτικού θα είναι φανταστικό, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, κόρνερ παρόλα αυτά. Χαλαρώστε, παιδιά, κόρνερ είναι. Πείτε τα. Μην ασχοληθείτε ιδιαίτερα. Πείτε τα εκεί. Λοιπόν, ναι. Μιλέκνος ο Ατίθασος λέει το εξής. Δεν θυμάμαι κανένα μαύρο τερματοφύλακα στο υψηλότερο. Συγγνώμη, έχει δώσει φάουλ και όχι κόρνερ. Ζητώ συγγνώμη, γιατί βρήκε μπάλα στο χέρι του παίχτη της Μπαρτσελόνα. Ναι. Συγγνώμη, παρακαλώ. Λέει, δεν θυμάμαι κανέναν μαύρο τερματοφύλακα σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν θυμάμαι όμως και κανένα μαύρο τερματοφύλακα να γίνεται περίπτωση σαν Κάριους και Κωνσταντζο. Εντάξει, είναι και πολύ λιγότερη βέβαια. Ναι. Να γίνεται εννοείς ξεφτιλίκι, ναι, γενικό. Ναι. Να, okay. Κάποιος σας λέει, δεν είναι ρατσιστικό όταν λες ότι κάποιες φυλές έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα ή ελαττώματα. Δεκαετίες τώρα κάνουμε χαβαλέ με τους λευκούς που δεν καρφώνουν. Ναι, άλλο να λες χαρίσματα και άλλο να λες εγώ οι μαύρες μου φέκες να μυαλί. Αυτό δεν είναι χάρισμα ή ελάττωμα ή χαρακτηριστικό. Είναι κάτι το οποίο το λέμε γιατί ξέρω, είμαστε ρατσιστές ή γιατί τους βάζουμε όλους δύο τσουβάλι. Ναι. Είναι βλακία να το λες αυτό το πράγμα. Τρεις τερματοφύλακα, είτε είναι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, αν είναι καλός τερματοφύλακας ή όχι. Όχι να λέμε, α, αυτός είναι μαύρος, δεν θα είναι καλός. Έρχονται οι ονανάδες τώρα και μας δείχνουν ότι γιατί όχι. Βαϊμάκη, τι θα σε ευχαριστούσε περισσότερο, φυγή Μπέιλ από Ρεάλ, φυγή Κορφέου αρχηγού από Λίβερπουλ ή ένα γύρο από όλα? Επειδή δεν είμαι με κανέναν, δεν μπορώ να υποστηρίξω να χάσει το ψωμί του κανένας άνθρωπος, το 3. Εσύ, τίμιος. Τίμιος. Λοιπόν, βγαίνει. Ποιος βγαίνει? Τι έχει γίνει? Νομίζω ο Σακίρη πήγαινε για αλλαγή, αλλά λόγω τραυματισμού περίμενε λίγο να δει τι θα, ναι, γίνει. Να δούμε ποιος είναι τραυματίας εκεί, ποιος είναι πεσμένος κάτω. Όχι, είναι για αλλαγή αυτός που είναι πεσμένος, ναι, κάτω. Έτσι δείχνει, οπότε μάλλον δεν θα βγει. Σώματος. Δεν θα βγει ο Σακίρη, μάλλον. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ στο γήπεδο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο μια τέτοια βραδιά. Έτσι, αυτό το σημείο που βλέπεις τώρα, τα πλάνα από την εξέδρα δεν ακούμε βέβαια εδώ που είμαστε, αλλά ξέρεις, είναι ένα, θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι και εγώ. Ένας φίλος λέει, δουλεύω σε μεγάλη εταιρεία στη Γερμανία, δεν μιλάω γρή γερμανικά και στο εστιατόριο της εταιρείας κάτι παραδοσιακά φαγητά και διαλέγω τα λουκάνικα, περιττό να πω ότι ήταν vegan, έμεινα νηστικός. Vegan λουκάνικα στη Γερμανία. Εντάξει. Πω. Ο Ριγκί ήταν αυτός που ήταν πεσμένος. Σηκώνει τώρα και βγαίνει έξω. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Τα ισοπεδώσαμε όλα, ρε φίλε. Βίγκαν λουκάνικα στη Γερμανία. Στη Γερμανία, στη όχι. Γερμανία, ναι, ναι. Στη Γερμανία, ναι. Στη Γερμανία. Φεύγει ο Ριγκί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Έβαλε 2 γκολ σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που να περίμενε, ας πούμε, να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό. Και μπαίνει ο Γκόμες, γιατί λογικό είναι τώρα να μην κάνει τίποτα ταρζανιές ο Κλοπ, να θωρακίσει όσο μπορεί τα μετόπισθεν.
πάει να βάλει δηλαδή, ας πούμε, το Στάριτς, προφανώς είναι στη φάση που θέλει να κρατήσει το 4-0 και να κοιτάξει να κλείσει όσο γίνεται διαδρόμους στην άμυνα. Ο Βασίλης από Καματερό, μας ενημερώνουν φίλοι, οι οποίοι παρακολουθούν. Κάτσε τώρα. Προφανώς στις γραμμές. Ευκαιρία εδώ με τον Σακύρη. Ναι. Ο Βασίλης από Καματερό είπε πριν δύο μέρες στο Μιαούλη ότι θα κερδίσει η Λίβερπουλ με 4-0, έδωσε ακριβώς σκορ και όλοι γέλουσαν. Έτσι, σας πονάει ο Βασίλης. Ξέρουμε αν ο Μάρκος Εφερδής βρίσκεται στο γήπεδο. Στάθης. Σωστό. Σωστή. Σοφή ερώτηση. Νεμπέγλαρε που λες ότι η Τσαούση αντέγραψε και έφαγα βιολογική μπάρα Δημητριακών. Δεν έφαγε ποτέ βιολογική μπάρα Δημητριακών. Δεν ξέρω που το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Εντάξει. Και όταν είσαι είδες που σου έχει μέσα αυγά μήγας με προνύμφες, τώρα νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει, θα είχε μέσα μαμούνια. Τώρα το είδες στα συστατικά ότι είχε. Όχι ρε, προφανώς έφτασε μέχρι τη μέση και είδε ότι είχε μέσα μαμούνια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Χάλι το μεταξύ αυτό, έτσι. Να λέει ο Χρήστος Τυρακόπουλος μέσα στο Άνφιλντ ο αρχηγός και να εννοεί το Χέντερσον, δεν θα το χωνέψω ποτέ, λέει ο μέτρος στόπερ για φούτσαλ. Ναι. Λοιπόν. Οι Μεξικανοί τρώνε πολύ κάκτο, μάλιστα. Οκ. Okay. Για τον κύριο Καταγή τον έχουμε δει, δεν περιμέναμε το ράδιο Αρβίλα. Sorry κιόλας δηλαδή. Ποιο, συγγνώμη, το. Τον κύριο Καταγή. Ναι. Ναι. Σιντιμπέ, οκ. Okay. Τι είναι πιο αστείο από τον Μπόγρα να σηκώνει Ευρωλίγκα. Ο Χέντερσον να σηκώνει Champions League. Λέει ο Χούρχε Πάριος. Θα το πάρει Λίβερπουλ και θα το δεχτούμε γι' αυτό. Θα το καταπιούμε γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Σαρμπελόα, ναι. Φορά Βαϊμάκης Yoga Pants και ο Νίκος λέει πατούρα με Βαϊνάλτου μου οριγή Λέβερ είσαι μαστούρα ή εθνική κληρονομιά ο Μίστα Καστουφούρα. Παιδιά, είπαμε για το Σιντιμπέ, για όνομα. Είπαμε, ναι. Και, άμα, και τον Καμενή, παιδιά, δεν ακούτε. Πάμε μετά, δεν ακούσα. Δεν ακούτε. Ναι. Και για τον Μπέντε, βεβαίως. Έχουν αναφερθεί όλοι αυτοί. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, είμαστε στο 28 λεπτό. Έχουμε καθυστερήσει όμως από τον τραυματισμό νωρίτερα του Οριγκή. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις. Ναι. Ο Ριζή μπάλα να καρφωθεί και ας τον Σαλάχ να επουλωθεί. Α, σαν τον Τζόνι Μπι. Ναι. Ο Ριζή μπάλα να καρφωθεί και ας τον Σαλάχ να επουλωθεί. Γιατί... Ο Ριζή για κούπα στο νησί. Και θα ακολουθήσει και το Τσάμπιολί. Ιδέα Αργιόλης Φαρίν Λαχτέ, υλοποίηση Χριστόφορος Ζαρακλήκος. Mm-hmm. Ο ψηλός συντονίζεται από την ανατροπή όπως ο Πασόκος παππούς στο άκουσμα του intro της εκπομπής του Πρετεντέρη. Δείτε τον ήλιο και αν τον πλένεις, τον καλγόν σου το καλάς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εδώ είναι η Μπαρσελόνα από τα αριστερά, σέντρα. Όχι τίποτα, μακρύνεται. Λοιπόν, ο Άνταμ από Μπρίστολ μας στέλνει το εξής. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι κατεβαίνω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του υπερβορειοδυτικού τομέα Ελλάδος και συγκεκριμένα της περιοχής Μπάθου του Ηνωμένου Βασιλείου με το συνδυασμό παπαρολογία εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι τιμή μου να δουλέψω κοντά στον αξιόλογο πρόεδρο Νίκο Απατεώνα που τόσο και τόσο έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Με την τεράστια εμπειρία ζωής που έχω στα 29 μου χρόνια, της αριστεροδεξιάς πολιτικής μου προσέγγισης αλλά και πάλι μέσα σε αυτή τη βίαιη αρένα του καπιταλισμού, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ προς όφελος των γέρων που με μάτια πικρά κοιτούν το παρελθόν. Τους νέους που φεύγουν με όνειρα και δάκρυα στα μάτια, τους νέους που μένουν με χαμένα όνειρα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ζουν σε μια πόλη εμποδίων, για τις γυναίκες εκείνες με μαυρισμένα μάτια που σιώπησαν ξανά, τους μετανάστες των καμένων ονείρων, τους απαγορευμένους ομοφυλόφιλους, και των βρεφών που έρχονται σε αυτή τη ζωή με προκαθορισμένο μέλλον. Αλήθεια λέω. Όλοι μαζί για ένα αρχαιοπρεπές αθλητισμό Παναθηναϊκό-Ολυμπιακών, μια παιδεία με ψαλίδισμα της ιστορίας και της γλώσσας, για ένα σύστημα υγείας που προβάλλει τα υποκράτεια ράτζα και ένα κράτος που θα το ζηλεύει και το τυποτένιο κοτέτσι κράτος της Δανίας. Για ένα φραπέδρο σερό, ένα σουβλάκι λαχταριστό και μια ξαπλώστα μπροστά στο κύμα για όλους. Παπαρολογία εσωτερικού-εξωτερικού, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αδάμ Αδαμόπουλος, παρακαλώ προωθήστε. Είμαστε. Λάμπρα! Λοιπόν, βγαίνει και ο Σακύρη, μπαίνει ο Στάριτς. Μουσαντέ, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα ασθένεια, την τσαουσίωση, και ορίζεται ως η μαζοχιστική τάση ενός οπαδού να χάνει η ομάδα του με σκορ παράτασης για να γίνει τζέρτζελο. Λέει ο Τζον Τρακτέρι. Ναι.
Διάκαση, πάλι το έχετε χάσει. Αρχίζω κάποιοι έχουν χάσει. Δηλαδή, ξανά τι. Βλέπω η Τάνς, ξανά η Μπέντε, ξανά. Ναι. Ο Νεμπεγλάρος συμπληρώνει και λέει: πήγα ότι έμεινε από την μπάρα στο φαρμακείο όπου πήρα σιρόπι για να προκαλέσω εμετό και με το επιβεβαίωσε η φαρμακοποιός. Η ψυχή μου έγινε μαύρη. Όχι, ρε εσύ. Εντάξει. Τι τα θέλετε αυτά τα πράγματα. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όποτε γελάω Βαϊμάκης, 50 καταθλιπτικοί γιατρεύονται από την κατάθλιψη και ένας από το Νέο Ηράκλειο αναστατώνεται. Τώρα λέει ο Τραγανός, λέει, τώρα λέει φαντάζει να έχουμε τελικούς. Λίβερπουλ, Τότεναμ και Άρσεναλ, Τσέλσι. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο από 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ναι. Α, να παρακολουθήσουμε κομμένη την Ανάσα. Α, όχι. Δεν αντέχεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Να. Όχι. Παρ' όλα αυτά, 3-3 ακόμα. 3-3. Πάμε. Κάντο. Να το. Κάντο καλό! Τι είναι ο Σάιτ. Ήταν μια ευκαιρία με το Μανέ. Πάντα με νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Τα υπόλοιπα τελικά για να σπάσουμε εδώ. Δεν σπάει ποτέ. Αχάλ Ζάβρα Ζομπαχάνα 2-2. Έιριν Βερνές στα σημαντικά παιχνίδια τη ημέρα 1-3. Μοντρόζ Queen of South 2-1. Ρέιθ Ρόβερς μεγάλη νίκη επί τη Φορφάρ με 2-1. Η Ανάν Αθλέτικ σκόρπισε τη Στενχάουζμιρ με 2-0. Εδιμβούργο Κλάιντ 0-1. Και Αλ Νάσρ Αλ Γουάσλ 3-1. Όπως έχει πει και μια ψυχή κάποτε, υδρώσαν οι αμασχάλες μου. Θα ρίχνουμε την μπάλα στα μνήματα, εντάξει. Τώρα. Κανονικά. Είμαστε στο λεπτό. Το σταξίζω που έχει βγει αυτό. Μπαίνουμε στο. Μόλις συμπλήρωσαμε 2 λεπτά καθυστέρησης. Ναι. Τι είναι που έχει βγει το η μπάλα στα μνήματα. Κάπου το είχα διαβάσει. Ναι. Είναι από το παλιό, από το πρώτο γήπεδο του ΠΑΟΚ που ήταν στην πλατεία Συντριβανίου που ήταν δίπλα. Το νεκροταφείο. Το νεκροταφείο και φωνάζαν στο τέλος. Ρίχτη τα μνήματα. Λοιπόν, τρίτο λεπτό από πέντε καθυστερήσεων. Νομίζω πρέπει, οφείλουμε να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι με κομμένη την ανάσα. Τις τελευταίες απέλπιδες προσπάθειες της Μπαρτσελόνα. Πού είναι ο Μέση εξαφανισμένος? Πού είναι ο Γκόουτ? Αναρωτιούνται όλοι. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Σταμάτα μωρή κατεμόσαυρα. Σταμάτα. Όλοι οι που είναι μπροστά στην περιοχή του. Εντάξει. Είναι ωραίες στιγμές αυτές, ρε. Είναι ωραία αυτά. Πώς να γυρίζει την μπάλα, πού να την περάσει από 10 άτομα, βέβαια θα βγει και. Και όλη η Μπαρσελόνα μπροστά, μοιραία. Δεν έχει και πολύ χρόνο. 2 λεπτάκια μείνανε. Θα αρχίσει και η γιό μας σε λίγο με Μπαρσελόνα. Ναι. Θα αρχίσει. Δεν το κάνουν προς το παρόν, προς τιμήν τους. Είναι η αλήθεια. Είναι γιώμα γιατί πίσω μωρέ είναι ταβραντισμένα παλικάρια. Δεν, δεν έχει νόημα να γίνει γιώμα. Οπ. Κλέψτε. Φύγε. Εδώ έχουμε άλλα καρτ. Δεν έχουμε καρτούλα. Έκλεψε η Λίβερπουλ. Και ποιος έκανε? Ο Μέση έκανε το φάουλ. Δεν νομίζω. Ναι. Τον πάτσε. Τον πατάει από πίσω, του κάνει όλο αυτό το ούστικο. Του Φαμπίνι, ο οποίος έκλεψε την μπάλα. Ήταν ένας μετρής, αλλά πήρε μια πολύτιμη ανάσα η Λίβερπουλ κυρίως, γιατί έκλεψε την μπάλα και τώρα αναπνέει. Και λέει κάτι πολύ σοφό ο Χόρχε Πάριος. Ναι. Ούτε ο Πασαλής μίλαγε στα μεγάλα μάτς. Γιατί να το κάνει ο Μέση? Δεν είναι τυχαίο. Πολύ σοφό είναι αυτό. Τυχαίο, γιατί είναι ως Πασαλής, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε ο Πασαλής πήρε τίτλο με την εθνική του. Γιατί να το κάνει ο Μέση? Σωστό. Έτσι, να τα λέμε. Πολύ σωστό. Δεν του δόθηκαν και τόσες ευκαιρίες, είναι η αλήθεια. Έτσι, του δόθηκαν λίγες λιγότερες. Εντάξει. Λοιπόν, η Λίβερπουλ τρώει την μπάλα, όπως καταλαβαίνετε, και όπως πρέπει να γίνει, αλλά δεν το κάνεις μόνο στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν. Δεν το κάνει πάντως αντιτουριστικά. Θέλω να πω, προσπαθεί εκεί και έρεσε νομίζω ένα φάουλ εκεί από τα αριστερά. Κακά χουχούπα για ένα μυθικό αποκλεισμό η Μπαρσελόνα. Για ένα δεύτερο σερί μυθικό αποκλεισμό. Με αδιανόητο. Αδιανόητο. Ναι. Αδιανόητος αποκλεισμός. Η μούμια του Φαράω εδώ γελάει ο Σαλάχ. Αδιανόητος. Βγήκε από το σαρκοφάγο. Είναι ένα πράγμα το οποίο διαλύει πραγματικά, μπορεί να διαλύσει τη χρονιά της Μπαρσελόνα. Μπορεί να πάρει τη χρυσή μπάλα από το Μέση, ξέρεις, όλοι δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω τι να πάρει. Ρέση, εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν τώρα δύο τέτοια, δύο συνεχόμενους τέτοιους αποκλεισμούς. Και με λειψή Λίβερπουλ, έτσι. Δηλαδή έχει βάλει 4 γκολ χωρίς Φιρμίνο, χωρίς Σαλάχ. Δηλαδή
σαν να λέμε η Μπαρσελόνα. Τελείωσε. Ναι, Μωρή Λέβερ, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, είναι, είναι μυθικό αυτό που είναι. Μυθικό, είναι μυθικό, βέβαια. Είναι, είναι, μυθικό. Είναι πιο μυθικό και από το τελικό τη Κωνσταντινούπολη. Γιατί πα με ένα 3-0 στην πλάτη με μισή ομάδα. Είναι, είναι πιο μυθικό από οτιδήποτε έχω δει από Λίβερ. Πραγματικά είναι μυθικό. Είναι σαν να λέμε να πάει η Μπαρτσελόνα να τρέψει 3-0, ξέρω εγώ, χωρίς Μέση και Σουάρες. Είναι το ίδιο πράγμα. Πήγε χωρίς Αλάχ Φιρμίνιο, δηλαδή από την τριάδα της επίθεσης. Είναι ένα μυθικό, πραγματικά απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω τι, τι ενέργεια έχει το Άνφιλντ εκεί και τι, τι συμβαίνει. Εντάξει. Έπος. Ναι, είναι έπος, βέβαια. Έπος. Βέβαια, βέβαια. Και σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, όσο προσγειωμένος προπονητής και αν Βαβέρδε και ό,τι και αν είπε, Μπαρσελόνα και πέρσι και φέτος σίγουρα πληρώνει την υπεροψία του σκόρου του πρώτου αγώνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, πέρα από την υπεροψία και πέρα από το, αυτό πλάκα, το πιστεύω ότι δεν γυρίζει άστην. Είπα αυτό, πιστεύω ότι δεν γυρίζει. Ωραία. Δεν θα και κάποια στιγμή μπήκε το πρώτο. Goal, ρε, ωραία. Και κάποια στιγμή μπήκε το δεύτερο. Και κάποια στιγμή μπήκε το τρίτο. Να. Πού ήταν, ας πούμε, οι, οι μεγάλες προσωπικότητες να πάρουν την ομάδα στην πλάτη. Κάνανε ευκαιρίες, δεν μπήκανε. Όπως δεν μπήκαν τις Λίβερπουλ στο πρώτο μάτς. Ναι. Κάνανε, η Μπαρτσελόνα έκανε αρκετές ευκαιρίες στο μάτς. Ο Μέση δεν ήταν πάλι καλός στο παιχνίδι αυτό. Όπως και πέρυσι στη Ρώμη δεν, ήταν, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν βγήκε μπροστά. Κλείνει το παιχνίδι, αν έχουν ολοκληρωθεί τα στατιστικά, συγγνώμη να τα δω. Ναι. Η... με την Λίβερπουλ έχει κάνει 7 on target shoot, 7 δηλαδή εντός τέρματος, 4 γκολ. Μπαρτσελόνα 5 εντός τέρματος, 0 γκολ. Τι εδώ κάνεις. Εντάξει, εγώ στέκομαι σου λέω περισσότερο στο Μέση, περιμένεις αυτά τα μάτς από αυτόν τον παίχτη να, σίγουρα, να κάνει κάτι εντάξει, παραπάνω. Εννοείται, πάντα περιμένεις και οφείλεις να περιμένεις. Όπως λέγαμε και πέρυσι στο παιχνίδι το αντίστοιχο στην Ρώμη το 3-0, πάλι και εκεί δεν ήταν καλό. Από αυτό δηλαδή, αυτό ναι, κοιτάνε ναι. Οι συμπαίχτες στα μάτια ρε, εσύ, όταν πάει 1-0, 2-0, 3-0 και λες, όπα, εδώ χρειαζόμαστε ένα γκολ. Ένα γκολ περνάμε, δεν θα βάλουν 5 οι άλλοι μετά. Ένα γκολ του πάμε το τζαμπουκά. Να. Εκεί περιμένεις κάτι. Εντάξει, ήταν απίστευτο. Είναι από τρομερό, έως ανεξήγητο θα έλεγα, ναι. Για την Μπαρτσελόνα. Γιατί και αν κάποιος μπορεί να πει ότι πέρσι η Μπαρτσελόνα δεν ήταν η καλύτερη Μπαρτσελόνα, φέτος η Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλή. Ναι. Είναι πολύ καλή. Πάντως τη Champions League έχουμε δει φέτος, έτσι. Οπότε, θέλω να πω και το λέω αυτό για την Μπαρτσελόνα, γιατί τελικά πρέπει να πιστωθούν όλα στη Λίβερπουλ. Ναι. Λόγω αυτού του πράγματος πρέπει όλο αυτό να πιστωθεί στη Λίβερπουλ. Και ξαναλέω τι τσάπε δηλαδή δεν αποκλείστηκε δει... η Μπαρσελόνα, προκρίθηκε ναι, η Λίβερπουλ. Προφανώς. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, ναι. Έχουμε δει απίθανα πράγματα, απίθανες ανατροπές φέτος στη Champions League. Κάτι ο Άγιαξ, κάτι η Τότεναμ, ναι. Κάτι από εδώ. Έχουμε ναι, δει τρομερά, η United με την Παρή. Έχουμε δει νομίζω φέτος. Περιμένουμε και αύριο να δούμε απίστευτα πράγματα. Να... Εντάξει, είναι, είναι φανταστικό αυτό. Είναι φανταστικό. Ναι. Είναι φανταστικό. Χίλια μπράβο στη Λίβερπουλ. Φανταστικό. Φανταστικό. Και αφήστε τώρα, μην τρέσει ούτε το 9, ούτε Βαλβέρδε Λουζ. Αφήστε τώρα, χαλαρώστε ρε. Μπάλα. Μπάλα. Μπάλα ρε. Φτάνει τη μπάλα. Αυτά τα φανταστικά πράγματα τη μπάλα. Γι' αυτό παρακολουθούμε ακόμα. Ναι. Αφήστε τώρα το 9, το 6-1. Ψάχνετε να βρείτε τώρα. Και το μήνυμα που πάντα αγαπάμε είναι εντάξει. Πάντα το. Στημένο μάγκε στο ματσάκι. Έτσι. Είναι πάντα το μήνυμα που περιμένει να διαβάσει. Γονομίζανε στην Ασία. Έτσι. Λίγο περισσότερο. Λεφτά έδινε το 4-0. Εγώ ξέρω ότι το τελικό συμπέρασμα, το τελικό συμπέρασμα είναι, δεν ξέρω τι θα κάνετε στις γραμμές απόψε, πρώτος βγαίνει ο Βασιλάκης ναι, την κοπανάει. Παίρνουμε το Βασιλάκη τηλέφωνο εμείς από παίρνουμε Βασιλάκη τηλέφωνο σήμερα, ναι, ναι, ναι. Κανονικά που έχει παιδιά, δώσει ακριβές 4-0. Ναι. Και ελπίζουμε να το έπαιξε κιόλας ο Βασιλάκης, ναι, να παίζει, αλλά Βασιλάκη έβγε. Έβγε, μπράβο. Βγαίνεις πρώτος εδώ και σε αποθεώνουν σήμερα. Και ονοήτο. Ναι, βεβαίω, Ρακλή, και σήμερα πρέπει να βγει και να αποθεωθεί. Ναι. Γιατί γελάγατε. Ναι. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι θεώρησαν καταγέλαστη την πρόβλεψή του και ακολούθως να αποθεωθεί. Λοιπόν, άιντε, πάμε κι εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς και όλοι μαζί, το Jürgen Klopp. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.